Μπράβο, ψηλέ. Καλά που μου το είπες, διότι δεν θα έπαιρνα χαμπάρι ότι η εκπομπή που ακούγαμε σε επανάληψη δεν ήταν η χθεσινή. Όχι, όχι. Αφού έπαιζε ο Μπέρκ. Εντάξει, ο Μπέρκ. Ούτε κατάλαβα, έπαιζε ο Μπέρκ. Δεν είχα ιδέα. Δηλαδή, καθόμουν να ακούω και εγώ όλα αυτά που υπονόταν. Τα ακούγαμε εδώ με μεγάλη προσοχή. Ήρθαμε κανένα τέταρτο πριν και προσπαθούσαμε. Ήμουν έτοιμο να πάρω τηλέφωνο στην εκπομπή. Κανονικά, μα. Όλα αυτά τα Ιβάν εκεί, τροπολογίες. Ανοίξαν οι τράπεζες Κυριακή. Όχι εμείς αυτό, εσείς μόνο, Ηρακλής, όχι ο Πάο και είναι το ένα. Ο κόσμος δεν έχει να φάει. Είναι η καθημερινότητα, νομίζω, των αθλητικών αδειοφόνων. Οπότε ήταν περίτρανο το παράδειγμα ότι. Ναι, αν δεν ήταν ο Μπέρκ, θα νομίζαμε ότι ήταν η χθεσινή. Ναι, κοίταξε, και ο Μπέρκ είναι θέμα επικαιρότητος. Γι' αυτό ίσως και μπερδεύτηκα. Μπέρκ δεύτηκα. Δεν έφυγε ποτέ. Δεν έφυγε ποτέ, γιατί συζητιέται τώρα ότι ενδεχομένως να βρίσκεται μέσα στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, κάνοντας πλέον, ξέρεις, ότι το ρεπορτάζ έχει αλλάξει. Έχει έρθει στα δικά μας μέτρα και σταθμά. Γίνεται από το Facebook και από το Instagram. Η κάθε γυναίκα του ποδοσφαιριστή νοσταλγεί την Ελλάδα. Ανεβάζει αυτό, άρα κάτι σημαίνει. Χτες διάβαζα μία είδηση. Υπάρχουν μάλιστα και site του στυλ πώς είναι αυτά τα ξυπνάτε ρε και τέτοια με τη συγκεκριμένη, ας πούμε, αισθητική θεματολογία και δομή. Υπάρχει αντίστοιχο αθλητικό. Τι μας κρύβουνε, φημολογία για τη γυναίκα του Μπέρκ, ότι ήρθε στη Θεσσαλονίκη και αυτό και εκεί. Και νομίζω ότι κάπου εκεί εστιάζανε, αλλά εσύ, σαν αναλυτής του ποδοσφαίρου, αντιλήθηκες ότι επρόκειτο για. Ναι, επρόκειτο για εκπομπή. Την παλαιά. Το παλαιό 4-0. Ναι, παλαιό. Γιατί και τώρα το 4-0 και τώρα 4-0. Εντάξει. Εμείς συνεπείς είμαστε. Έτσι. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο. Καλημερίζουμε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή στο Λίπερο 107,4. Εγώ το ψηλό, έτσι σα λέω. Έτσι. Καθιερώθηκε στο. Στο ευρύ κοινό. Με έχει ξανακούσει το κοινό πέρσι. Δεν ξέρω. Έπαιρνε τηλέφωνο. Εντάξει. Κάναμε βέβαια. Αγώνα δρόμου για να έρθει. Χθε δεν ήρθε. Ήρθε σήμερα, αυτό σκίσαμε πιέσει σαν τον Μπέρκ ένα πράγμα, ίσως, ξέρω εγώ. Παιδιά, είναι ήρωες. Όσοι ακούτε, όσοι εργάζεστε, όσοι ξυπνάτε τέτοια ώρα, είστε ήρωες μόνο που ξυπνάτε. Αν είναι πρωθυπουργός, επίδομα ξυπνήματος. Έτσι, θα έπρεπε. Κάτι τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να μας κυβερνήσουν. Με το που το είπες. Καλημερίζουμε και την πρώτη μας γραμμή που μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Batman. Καλώς το να. Καλημέρα στους σταθμάρα, καλημέρα και στους σταθμάρχες. Έτσι, σταθμάρχες. Ποιον έχεις δίπλα σου? Εγώ τον ψηλό. Αναλυτής. Το όνομα. Χρήστος. Ο Χρήστος, μπράβο, καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, φίλε, καλημέρα. Βαθύτατος αναλυτής. Η Έλενα, πότε θα έρθει, ρε Batman? Κοίταξε, θα το ερευνήσουμε. Βάλει τα εμβόλυμα μέσα στην εβδομάδα. Αύριο θα έχει απεργία. Οπότε δύσκολα τώρα. Η Έλενα, αύριο δεν θα βγείτε στο σταθμό. Όχι, εμείς θα βγούμε, κανονικά τα κοροϊδά εννοείται. Αλλά θα έχουμε απεργία ο Άστα αυτά εκείνο τον Ατάλλο, να δούμε πώς θα έρθουμε. Γενικά είναι 24 ώρες της ΓΕΣΕ. Οπότε θα έχουμε. Τι θέμα θα έχουμε σήμερα? Σήμερα πολύ ποικίλα τα θέματα και έρευνες αυτά. Βγάλει να νωρίς την έρευνα. Να έχουμε να παίρνουμε τηλέφωνα, να λέμε τις γνώμες μας. Θα τις βγάλουμε αντρικής φύσης. Να μεταδοθεί δηλαδή στο τέλος η έρευνα, να τεκμηριωθεί. Έτσι, έχεις τα δικιά σου. Αλλά κοίταξε, τις προηγούμενες φορές κάτι λίγο αθλητικά, κάτι λίγο αυτό, ξέρεις. Εκεί μας καταντήσανε. Να συζητάμε για αθλητικά, αλλά σήμερα δεν έχει επικαιρότητα καθόλου. Δεν τώρα μεσοβδόματα, Τετάρτη, τι αθλητικά, σε κανένα άλλο θέμα. Εγώ τα βαριέμαι και Κυριακή τα αθλητικά. Εντάξει, δηλαδή έχουμε την Κυριακή, έχουμε Δευτέρα, την Τρίτη, έχουμε και τα προγνωστικά. Άστα να πάνε, όχι. Τώρα καλά, λέει ο φίλος. Εγώ πιστεύω ότι τα αθλητικά φτιαχτήκαν για τη Δευτέρα, είναι τα αθλητικά. Την Κυριακή δεν. Ναι, σήμερα είναι μεσοβδόματα, Τετάρτη, πιάσε μια θεματάρα να την αναλύσουμε. Έτσι, εδώ. Να έχουμε να παίρνουμε τηλέφωνο μέχρι να ξημερώσει. Μετά πάμε στις δουλίτσες μας. Ξημερώματα έχουμε έρευνα. Αφού κατόρθωσες να το έκανες πράξη, όλοι βλαμμένοι να ξυπνάνε νωρίς για να παίρνουν τηλέφωνο. Σωστό και αυτό. Με αρχηγό εμένα. Εντάξει, εννοείται. Εγώ κρατώ δεν υπάρχει, μόνο όλοι αρχηγοί είμαστε. Όλοι αρχηγοί, καλά τα λέω. Γενικός γραμματέα. Εντάξει, κοίταξε, το κάνουμε αναεξάμεινο σαν την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία, να αλλάζει χέρια. Ναι, θα αλλάζει χέρια να εξάμεινε την Προεδρία του λόγω επειδή. Να αλλάζει την Προεδρία, η καρέκλα. Έγινε, σε φιλούμπε. Πάμε δυνατά, Gotham Press. Καλημέρα. Τσαου. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο από νωρίς. Ο λαός έρευνα θέλει, τέρμα τα προβλήματα. Έτσι, έρευνες. Καλά, νομίζω ότι είναι η πιο βαρετή αθλητική εβδομάδα ever. Από καταβολής ελληνικού αθλητισμού. Γιατί το λες αυτό τώρα, εντάξει. Τέσσερα ΠΑΟΚ φτάνει. Αυτό δεν έχει κάτι. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ τώρα έχει χάσει από τον Παραθυναϊκό και φέρει κανένα χί, τώρα θα είχαμε τα λαϊκά δικαστήρια, θα είχαμε τον Ατάλλο. Ούτε έρευνες ούτε τίποτα. Έρευνες αυτά, πες εδώ τι θα γίνει, αυτά φτάνει.
Αλλά δεν έχει ούτε Champions League. Δεν είχε Champions League μπάσκετ, αυτό κανένα δεν ασχολείται. Δεν είχε ασχοληθεί, ρε, εκεί μα κατατίσανε. Κερδίσαν και δύο ελληνικέ ομάδε χθε. Και η ΑΕΚ τα παρακολουθεί. Δηλαδή τόσο πρέζα. Δηλαδή καθίσαμε και να ψάχναμε. Και βάλαμε και είδαμε. Είδαμε λίγο, ναι. Είδαμε λίγο, δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε το προϊόν. Είδαμε λίγο Άρη εκεί στα τελειώματα που κόντεψε να αυτοκτονήσει σχεδόν. Αλλά τα κατάφερε. Είμαι υποχρεωτικό εγώ γι' αυτό. Γι' αυτό, Τα ξανεβαίνει ο Άρης. Είμαι υποχρεωτικό, δηλαδή και στον Παναθηναϊκό όταν έπαιζε. Χωριζόμασταν σε υποχρεωτική και αντιποχρεωτική. Γιατί παίζανε κάτι απίστευτα playmaker 5 λεπτά και ο υποχρεωτή δεν έπαιξε ποτέ 10 λεπτά. Δεν έπαιξε ποτέ. Φέτος δεν έπαιξε ούτε λεπτό. Καλό για τον Άρη γιατί ήρθε στην ομάδα, θα ενισχύσει και νομίζω ότι άρχισε ήδη να δείχνει. Αλλά αυτό ένα λίγο μπάσκετ είχε χθες. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αν δεν είχε μπάσκετ, θα είχε εθνικές. Κάτι γινότανε, γινότανε πραγματάκια. Ναι, ναι, με σας πέντε. Αλλά τώρα τίποτα. Ναι, φτάνουμε και στα Χριστούγεννα, θα σταματήσει και η Super League 15 μέρες. Από τη μία την κράζει τη Super League, αλλά άμα δεν έχει, είδε τώρα πούμε, την απώλεια. Φέτος χρειάζεται η Super League, να λέμε. Φέτος χρειάζεται, εντάξει. Η φετινή Super League και το, αυτό το στο Skype, πώς το λένε, ρε, συμπάτουμε με τη μόδα που δείχνει. Το My Style Rocks. My Style Rocks. Ναι, αυτά κερδίζουν φέτος τηλεοπτικά, νομίζω. My Style Rocks εκείνη χαμός, δεν το έχω παρακολουθήσει καθόλου. Δεν έχετε μιλήσει στην εκπομπή για My Style Rocks. Δεν έχουμε δει, γιατί δεν έχουμε παρακολουθήσει. Θα φύγω. Μεσημέρι δεν το δείχνει. Ναι. Γιατί κοιμάμαι. Για μένα το μεσημέρι είναι σαν το πρωί το δικό σου. Καταλαβαίνω. Και μου λένε, άλλο δεν έχει δει My Style Rocks. Έβλεπα πέρυσι δειλά-δειλά. Δεν είχα δει και πάρα πολλά επεισόδια, αλλά γενικότερα. Το αντίστοιχο, ναι. Με την Καγιά. Παίζει ακόμα στο Star. Νομίζω όχι. Μ' αρέσει, εκείνο μου άρεσε πάρα. Μην σου πω περισσότερο. Αλλά My Style Rocks έχουμε εδώ και εκπρόσωπο. Τούνη, αυτή έχει ξεχωρίσει από τη μέσα. Εκπροσωπεί, ας πούμε, την Μακεδονία. Μακεδονία μας. Και την εκπροσωπεί όχι μόνο. Μιλάει, δηλαδή φαίνεται ότι είναι πιο τζαούς από τις άλλες. Έτσι, παίρνει μπάλα στα πόδια. Ζητάει μπάλα. Στείλαμε φέτος δύο εκπροσώπους. Είχαμε την Πολίνα τη δικιά μας στο Survival. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα στην Κούρδα, του έχουν ξεχάσει. Πολύ να ήρθε, ξέρω. Οι υπόλοιποι τι κάνουν. Παίζει ακόμα αυτό το Survivor. Ναι, νομίζω πρέπει να παίζει ακόμα. Μου στείλει κάτι ανθρώπου εκεί πέρα, κύριε Τσίπρα, δεν ξέρω αν ακούτε. Έτσι, στα κέντρα των αποφάσεων. Και έρχεται χειμώνα τώρα στην παραλία. Πού πα, ρε, τι κάνει στην παραλία χειμωνιάτικα. Του ευνόησε ο καιρό φέτος. Εντάξει, αλλά και πάλι τώρα δεν είναι παραλία χριστουγεννιάτικα. Στην Πελοπόννησο μπορεί και να είναι πάντα. Μπορεί και να είναι. Ναι, όλα εκεί είναι. Όλα, κέντρα αποφάσεων. Και τα καλοκαίρια στην Πελοπόννησο είναι. Αυτά μα τα ακούνε τα κέντρα των αποφάσεων. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Τι έγινε? Άλλος τον να. Μου λέει. Τι λέει, αδερφά. Να δω, να. Για να είναι καλά, αυτός έβαλε επανάληψη για να δούμε πώς φέρουν τα πέτσινα πρωταθλήματα και κύπελα. Εγώ νόμιζα ότι είναι χθεσινή εκπομπή. Τα ίδια πράγματα λέει. Βρε, τα πέτσινα σε μιλάω τώρα, βρε. Και άκουγα και φωνές τώρα, ανταλίδες και αυτά. Λέει η διαιτησία ήταν 50-50. Ντοκουμέντα μήνανε αυτά. Ναι, πια, γιατί τι είχε γίνει. Για τη διαιτησία του 4-0 πέρσι. Να μιλήσουμε για αυτό το μπάτζ, δεν έχουμε τι να μιλήσουμε. Τι είχε γίνει, δεν θυμάμαι. Εντάξει, τι να γίνει, σφαγή. Πώς είναι η σιωπή των αμνών. Ναι, ναι, η σφαγή. Έγινε η σφαγή των αμνών. Ναι, μου το κάνω, το θυμάμαι, παιδιά. Αδιάφορο. Επιλεκτική μνήμη λέγεται αυτό. Επιλεκτική μνήμη. Είναι κρυφό μαυράσπρο. Έχει. Όχι, το ξέρω. Μην με λε, το ξέρω. Εντάξει, ναι, έχει δηλώσει πασεράκι. Κανόνισε να δουν τίποτα δικάβαλοι από κάτω καμιά μέρα. Πασεράκι. Να φύγεις από την ταράτα. Εγώ δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες, τώρα θα θυμάμαι τι έκανα. Εσύ θυμόσου να τι έκανε ο Μπέρι και αυτά τώρα, αυτά δεν θυμάσαι, Παπατζή. Ο Μπέρι. Εντάξει, και θα σου πω κάτι, όταν από στην ηλικία 8 χρονών μέχρι 14. Θα θυμάσαι πιο καλά. Θα θυμάσαι πιο, έχεις την καλύτερη αθλητική μνήμη, θυμάσαι τα πάντα. Από εκεί πέρα αρχίζει σιγά σιγά, ξέρεις, παρές, καπνίζεις. Είδες εσέ. Τι. Μποχορίδης. Τα πάμε, είπα. Μποχορηδικός. Δήλωσα. Μα βγαίνουμε, μιλάμε για τον Άρη και μας κράζεις από πάνω. Στην πιο... Το Χρήστος τι ομάδα είναι? Εγώ είμαι μπασκετικός, θα συναχωρέσω λίγο. Είμαι Παναθηναϊκός. Μας μισείτε εσείς, αλλά είμαι μπασκετικός. Ό,τι θες να είσαι εκτός από μαυρό άσπρο. Είναι με τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Γιατί εγώ δεν μιλάω για άλλες ομάδες, Χρήστο μου. Σε έχω ακούσει, ξέρω. Αλλά τώρα α πούμε. Δεν μας πουλάνε τρέλα. Προκλήθηκα από την επανάληψη. Θυμήθηκα κάτι μετά από 6 μήνες. Εντάξει, θα βάλω εδώ τις φάσεις, ρε παιδιά. Μάνε σφαγή, θα δούμε τις φάσεις, ρε παιδιά. Πρώτα μήχρονο σφαγή. Ναι, έτσι δεν λένε. Εγώ έχω το θάρρος και τα λέω και αυτά. Εντάξει, σφαγή, ρε παιδιά. Ήταν η σφαγή της σφαγής. Μάλιστα. Τι τέλειο που μιλάμε για να είμαστε 6 μήνες μετά. Ναι, ρε, μα δεν έχει θέματα. Τι κάτι πρέπει να πει, να ρίξουμε και κάποια άλλα. Δηλαδή, βγαίνανε μας δέκα για το σπάθακι ιστορίες που δεν περάσανε το κέντρο οι κύριοι. Για το Σταυρί δεν μας είπα τίποτα τότε με τον προσφύγιο του Γεωργιάδη. 2007, πιο παλιά σφαγή τώρα. Δεν θα μιλάνε αυτοί, ρε. Αυτοί δεν θα μιλάνε σε αυτή την πόλη.
Να πάνε αλλού να μιλάνε. Έτσι. Να πάνε αλλού. Να πάνε στο Μετρόπολης για να το κάνουν πρώτο σε χρωματικότητα. Κάτσε να μιλήσω εδώ, να πάρουμε κανένα φράγκο, ρε. Πάω καμία διαφήμιση. Μην αγώνεσαι, θα σε κάνω, θα γίνω εγώ χορηγό. Έτσι, ωραία, τελειώσαμε, τελειώσαμε, κύριε. Θα σου δίνω το πρωινό όλη του μήνα. Άντε, φιλιά. Σαν, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Αν μας περίμενε. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. Γιατί δεν περίμενε. Έχω υπάρξει και εγώ γραμμή που δεν περίμενα. Δεν περιμένουν. Κοίταξε, ρε παιδί. Λέω, θα πάρω μετά. Έχει, να σου πω, ξέρεις τι κάνει. Α, θα κάνουμε σύστημα. Θα τις έχω όλες κλειστές. Ναι. Για να έχει ο άλλος το άγχος ότι. Θα βγω, δεν θα βγω. Θα βγω, δεν θα βγω. Αυτό τώρα όμως δεν έχει το άγχος. Σου λέει, θα βγω, ρε παιδί μου, ναι. Ό,τι και να γίνει. Το κλείσω ξανά. Είναι η ώρα τέτοια. Δεν έχει κίνηση στο κέντρο. Έχει, καλά, κίνηση δεν εδώ. 6:30 ποιο έχει τέτοιες γραμμές. Κανένα. Σαν να είναι τώρα. 6:30, 6 και 4 ακόμα. Είμαι 6:30 από τις 5. Βιάζομαι να το τελειώσω, να το λύξω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Γεια σου, Κατερίνα. Τι γίνεται? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Είστε από νωρίς οργανωμένοι σήμερα. Από νωρίς οργανωμένοι πάνω απ' όλα, εννοείται. Και έχω σήμερα εδώ ένα φίλο, ο οποίος πάει διακοπές εκεί που πηγαίνεις και εσύ διακοπές. Στη Θάσο. Στη Θάσο. Α, την ξέρω. Την κοπέλα από τη Θάσο, φυσικά. Ξέρεις, ξέρει, ξέρει. Ναι, αφού παίρνεις τηλέφωνο εδώ πέρα, σ' ακούω. Α, ναι. Σαν ακροάτρια, ναι, όχι προσωπικά. Εσύ σε ποιο μέρος πας εκεί? Σε όλη τη Θάσο, αλλά πλέον έχετε τόσο κόσμο που δεν ξέρω πού να πάω. Πάω διακοπές, νόμιζα ότι είναι στάνταρ διακοπές εκεί. Όχι, όχι. Φέτος, ας πούμε, ήμουν στο Πευκάρι. Τέτοιο νόμιζα. Μάλιστα. Στο Πευκάρι ήμουν φέτος. Στο όμορφο νησί της Θάσου με τις πολλές μέλισσες όμως, να τα λέμε όλα. Παντού είχε φέτος μέλισσες. Για πολλά πέφτα. Παντού είχε μέλισσες. Σε όλη την Ελλάδα είχε μέλισσες, παιδιά, το καταγγέλλω εδώ στη Μακεδονία. Ένας φίλος είπε τη θεωρία, την άκουξες αυτά από τίποτα. Ναι. Επειδή λέει κάει κατά δάση, κατεβαίνουν οι μέλισσες για να τραβήξουν. Για βρουν φαΐ. Ό,τι να είναι. Του το είπε με βεβαιότητα. Τι είναι, αλεπούδες. Έλα μου, ντε. Τι λέτε. Η Ιωάννα δεν έρχεται τώρα εκεί πέρα. Ήταν να έρθει σήμερα Τετάρτη, αλλά λόγω επειδή έκτακτη συμμετοχή του ψηλού από εδώ, είπαμε να κάνουμε ένα rotation. Εντάξει, δεν την έδιωξα. Μην το λες έτσι. Θα ξανάρθει. Θα έρθει την Παρασκευή. Όχι, δεν είναι αυτό. Θα έρθει την Παρασκευή. Ναι, 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 ναι. Εμένα πότε θα με καλέσει? Τη Δευτέρα. Α, μιλήσουμε για αθλητικά εδώ. Πρωταθλήματα ολοκληρώνεται. Για αθλητικά δεν μπορώ να μιλήσω. Να πούμε, έχω κάτι άλλο πέρα. Αύριο, καλά θέματα δεν υπάρχουν. Με τις μέλισσες. Κοίταξε. Μπορεί να βάλει το τραγουδάκι το αχ, αυτό που λέει και ο Νότης. Που το είπε και εγώ. Ποιο αχ. Το αχ. Ποιο αχ. Δεν το σε ακούσαμε, σε χάσαμε. Ποιο αχ. Τα Χριστούγεννα δεν είναι για παιδάκια μόνο. Δεν το ξέρω αυτό. Ποιανού είναι αυτό? Νότι, ρε, είναι. Α, Νότι, Νότι δεν είναι. Νότι Χριστοδούλου. Νότι Χριστοδούλου. Ποιο Νότι, δεν το ξέρουμε. Κι όλο έβρεχε τα μάξι. Κι όλο χάλαγε τα μάξι. Νότι, εμείς μόνο αυτό ξέρουμε. Δεν ξέρουμε κανέναν άλλο Νότι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όχι, σε Νότι. Σε Νότι, μάλιστα. Έχει Χριστουγεννιάτικο. Έχει Χριστουγεννιάτικο τραγούδι ο Σφακιανάκης. Και τι, ναι, έχει, το είπα εγώ και το έδωσα στον Νότι. Και τι λέει, ξυπνάτε, ήρθε ο Εβραίος ο Χριστός. Ξυπνάτε, πρόβατε, πάει η Βασίλη. Τα Χριστούγεννα λέγεται, έτσι λέγεται. Τα Χριστούγεννα. Μάλιστα, εντάξει. Θα το βάλουμε, ρε παιδί. Άμα το βρει, βάλει το. Ωραία πληροφορία μου, ότι έχει βγει Χριστούγεννιάτικο Νότι. Άντε, θα λέμε ξανά, δε για χαρά. Μη λες τώρα ότι έδιωξα την κοπέλα που θα ερχόταν. Όχι, ρε παιδί. Θα πάρει με τις πέτρες ο Κράτης ο πρώτος που είπε ότι πού είναι η κοπέλα. Όχι, άλλη κοπέλα ήθελα αυτός. Γενικά θέλουμε κοπέλες. Πώς σε έχει εδώ? Παλιά, φέτος έχουμε γίνει τόσο ποδοσφαιρική εκπομπή, μόνο μαντράχαλοι έρχονται. Κατερίνα δεν έρχεται. Κατερίνα είναι στο target group το μαντράχαλο. Μιλάει για μπάλα. Για μπάλα μιλάει εκεί, τα βλέπει όλα τα παιχνίδια, παίζει στοίχημα, κερδίζει. Αλλά φέτος οι γυναίκες μας εγκαταλείψαν, γιατί εκεί μας καταντήσατε, κυρίες και κύριοι. Θέλετε πρωταθλήματα με τον Μπάουκ, θέλετε ανόδους, θέλετε κύπελα. Θέλετε... Πάρτε καψιμί τώρα. Ναι, πάρτε καψιμί θεματολογία. Γιατί θέλετε αυτό. Να τι κάνω ένα, σου πήρα να πω για τον προηγούμενο. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν μια χαρά με τις έρευνές μας, με τα θέματά μας, με το μαγκαζίνο μας. Τώρα εδώ αθλητικά, αθλητικά τι κάνουμε. Αλλάζουμε κι εμείς την. Ξυπνάτε πρόβατε, λέει, θα έχεις βάσει. Ξυπνάτε πρόβατε, θα έχεις βάσει. Έξω από την Κεσαρία αυτά ήρθε και τέτοια. Όχι, συνωμοσία δεν είναι από την Κεσαρία ο Βασίλης. Έτσι, έτσι. Είναι από το Ροβανιέμι. Ναι, ο Σαντα Κλάους, ο Γερμανός της Μέρκελ, αυτοί που θέλουν. Τρόικα και ο Άγιος Βασίλης. Μη σου πω ότι είναι από την Ονειρούπολη Δράμας. Ονειρούπολη, ε. Κάνε όμως Ονειρούπολη, είδες κάθε περιοχή και τη δικιά της μικρή Ονειρούπολη. Σε ποιητικό τώρα θα το αναλύσουμε αυτό. Είσαι... κάθε στήνη τώρα το έχουν βρει αυτό. Είναι πολύ καινούριο. Μέχρι και στα Σταυρούπολη φτιάχνει ονειρούπολη. Εγώ έχω μια πόλη, α πούμε την Καβάλια, η οποία δεν έχει στήσει τίποτα τόσα χρόνια. Δεν έχει. Ούτε ονειρούπολη, ούτε καρναβάλια. Τίποτα. Έχουν ούτε καρναβάλια. Τίποτα. Έχουν όλοι γύρω νομή. Ναι. Καβάλια δεν έχει.
κανένα, δεν έχει ποτέ κανένα event. Έχει τον Βασίλη Καρά, α πούμε, και τελείωσε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Έχει προσωπικότητα η Καβάλα. Δεν χρειάζεται να στήσει κάτι. Να φέρει events, ναι. Όχι, δεν έχει κάνει κάτι. Ποτέ, τίποτα. Τίποτα. Ποτέ. Δεν έχει κάτι, α πούμε. Είχαμε μια γιορτή Σαρδέλα, α πούμε. Πολύ καλό. Η οποία την κόψανε. Γιατί την κόψανε. Εκπληκτική γιορτή, πέρα βλάκα. Γιορτή Σαρδέλα εννοείται πιο χρήσιμη. Κόψανε, γιατί. Κλείσαν τη γιορτή Σαρδέλα. Δεν ασχολείται αυτή την πόλη κανένα. Η μισή δημόσια υπάρχει και η μισή στην Αγγλία. Την Καβάλα δεν έχει κανένα. Καμιά προκοπή. Να φτιάξουμε ρε. Και έρχεται η δράμα τώρα με την Ονειρούπολη Δεσπόζη. Έχει κατακτήσει πλέον τις συνειδήσεις των Ελλήνων φιλάθλων. Εδώ σκέψου πήγαν προθέσει ο παδί του Άρη. Στην Ονειρούπολη. 2.000 κομμάτια πήγαν στη δράμα. Και αρκετοί το συνδυάσανε έτσι προκειμένου να ικανοποιήσουν την οικογένεια. Αλλά αυτό ξέρει πόσο βόλεψε. Γιατί αφήσαν την οικογένεια στην Ονειρούπολη, Άρη, ολέ μετά. Εντάξει, και η δράμα τώρα μεταξύ μα τώρα. Αφήνει την οικογένεια εδώ, όλη η πόλη να πάρτινγκ. Δεν είναι τίποτα δηλαδή. Εντάξει, μην λέμε τώρα. Αλλά όλοι έχουν στήσει τα Τρίκαλα, έχουν εκεί και αυτοί κάτι δικά του. Η Σταυρούπολη στην. Τώρα εδώ, εδώ έχουμε κάτι. Σταυρούπολη. Ναι, δεν, περάσαμε από εκεί που είχε. Α, αυτό εννοεί. Αυτό είναι Ονειρούπολη. Η δράμα έχει κόσμο που αφήνει. Δηλαδή έχουν φάει τον πρόλογο ότι εδώ οι Βασίλη και αυτά. Ναι. Επισκέπτε από Αθήνα. Έτσι, εδώ μόνο ο Άγιο Βασίλη. This is Ονειρούπολη. Dream Town. Δεν ξέρω πώ μεταφράζεται αυτό. Εντάξει, μη... α πάει ο κόσμο, αλλά εγώ δεν ενθουσιάζομαι. Δεν ενθουσιάζει. Φαντάρο πριν 10 χρόνια. Φαντάρο πήγε ρε εσύ στην Ονειρούπολη. Δεν είναι, δηλαδή. Ονειρούπολη. Σπατούλα την Τόλτσε. Πάταμε ένα μαλλομακάρο να πούμε. Για το 3-5. 2-31-0-2-7-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνία. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 545-26. Εδώ στο λόγο επειδή κυρίε και κύριοι στο Λίμπερο 107,4. Στο πρωινό τη Τετάρτη 13 του μηνού σήμερα. 13 του Δεκέμβρη, 12 μέρες για τα Χριστούγεννα. Λέω, είμαστε σε αντίστροφη μέση. 13 του Δεκέμβρη να περνάς. Έτσι. Αγίου Ευστρατίου Αυξεντίου Ευγενίου Μαρδαρίου και Ορέστη Μαρτύρων Οσίου Άρεος του Σοφού. Κυρίες και κύριοι, γιορτάζει ο Άρης. Δεν γιορτάζει. Έχει γιορτή. Να, αφού είναι οσί... όλοι είναι ρε, εδώ, έχει και Αλέξανδρο. Σήμερα δεν γιορτάζει. Ο Στράτος δεν γιορτάζει. Άρεο. Ναι. Ο Άρεος γιορτάζει. Γιορτάζουν και οι Άρδες σήμερα. Ναι, ναι, γιορτάζουν και οι Άρδες. Όλα τα αρχαία ελληνικά ξαφνικά απέκτησαν. Οσίους. Ναι, ναι, τα τελευταία χρόνια γίνει αυτό. Ναι, σου λέει πώς θα το φτιάξουμε. Καλά, όχι, καλό είναι ρε παιδί μου, σκέψε ένα παιδάκι, α πούμε. Για μην γιορτάζει ποτέ. Εγώ παλιά θυμάμαι, ρε παιδί μου, το λέω αυτό πάντα, ότι οι Αλέξανδροι δεν γιορτάζανε. Θεωρούσαμε ότι έβγαινε από το Μεγάλο Αλέξανδρο. Ξαφνικά. 30 Αυγούστου. Ναι, ξαφνικά έγινε. Ξαφνικά. Το θυμόσαι από μικρό, δηλαδή στο σχολείο. Δεν είμαι τόσο μεγάλο. Στο σχολείο γλυκά του Αλέξανδρου τρώγα. Από είμαι από λαϊκή γειτονιά, δεν λέγανε κανένα Αλέξανδρο. Α ξεκινήσουμε από εκεί. Ήμασταν Χρήστος, Τάγης, Γιώργος, Δημήτρης, εντάξει. Γιορτάζαν αυτοί όλο και κάποτε. Ναι. Δεν υπήρχαν, ας πούμε, τα Ορέστης. Αυτά δεν υπήρξαν ποτέ, αυτά ναι. Από την Αθήνα τα μάθαμε. Τα Ορέστης, Ορφέας, τίποτα, και ούτε καθεξής. Τα Κλεομένης και τα κάτι και... Κυρίως στις γυναίκες είναι αυτά τα ονόματα. Όχι, στα... τι λες ρε. Στα βόρεια πλέον. Ναι, 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 ναι. Κοίταξε τώρα επικρατεί, μιας και το πιάσαμε αυτό το ονοματικό. Ονειρέας και αυτή. Νομίζεις ότι βρίσκεται, ας πούμε, στο Βυζάντιο των κατακουζινών. Να πούμε και τέτοια. Νηρέα, φέρε μου λίγο το. Γιατί είναι γεμάτη όλη η Ελλάδα, έχει γεμίσει με Αλέξανδρους και Κωνσταντίνους. Αλέξανδροι πάρα πολύ φίλοι. Κωνσταντίνη, Κωνσταντίνη, όλοι. Κώστας τελείωσε. Ναι. Κώστα δεν ξέρουμε, ας πούμε. Ξέρεις κανένα Κώστα πλέον. Ούτε Κότσο. Τι Κότσο και αυτά δεν υπάρχουν. Κώστα, Κωνσταντίνες, αν είσαι Κώστας. Μόνο τον Κώστα Γκότζο ξέρω. Παλί είναι αυτή. Ναι. Παλί, εδώ σου λέω για καινούργια παιδιά. Κώστα, όχι, καινούργια ναι. Παιδιά. Με και ποδοσφαιριστές λέγονται Κωνσταντίνοι. Ναι. Ψάξω, εδώ λέγεται Ιωάννης ο Παπαπέτρου, πλάκα μου. Εκεί μας καταντήσανε. Αυτό νομίζω ο Ιωάννη πρέπει να το λέει μόνο ο Βαγγελής Ιωάννης. Όχι, και ο ίδιος. Δηλώνει Ιωάννης. Εγώ μόνο τον Τσιλικύρη. Αποδέχομαι. Αποδέχομαι, αναγνωρίζουμε. Ο Σίου Άρεος του Σοφού, σοφός ο Άρεος. Αγίου Ιωβεναλίου, Αγίας Λουκίας της Παρθένου σήμερις. Και εορτάζουν τις Παναγιάς στα μάτια για να βγάζουμε και εκπομπή. Τους λες όλους τους Αγίους αυτούς και ξέρεις. Ο Άρης τον έχει πρώτο όμως, να τα λέμε και αυτά. Έτσι, δεν είναι τυχαίο, εορτολόγιο. Μάλλον πήγαμε στο Χρήστανο Τσαλτίδη. Ή σε παλιά, πώς πήγαμε παλιά εκπομπή. Παλιά εκπομπή. Κάτσε, ο Άρης πρώτος δεν είναι τώρα όμως. Ναι, είναι πρώτος. Είναι πρώτος και στη γιορτή. Ναι. Χρήστανο Τσαλτίδη έχει γράψει. Με 5 βαθμούς διαφορά. Έτσι, από τον Ευστράτιο που ακολουθεί. Τη Παναχαϊκή. Έτσι. Ο Ευστράτης, ο Στρατής, ο Στράτος, ο Ευστρατάς. Και Στρατής παίζει. Ο Στρατάς, η Ευστρατεία, η Στρατούλα, η Στράτα. Δεν είναι μόνο που το λέμε στα παιδιά, Στράτα, Στρατούλα. Η Ευστρατούλα. Στράτος Αποστολάκης, ε. Ο Στράτο αυτό, δεν ξέρω. Ναι. Και ο Στρατής Λιαρέλης. Ναι, Στρατής τώρα. Στρατής Κωστής. Ναι, ναι. Και αυτά αθηναϊκά. Στρατής φουλ αθηναϊκά. Κωνσταντής. Έλα τώρα, βρε τώρα. Του Λάνθη μου τα ονόματα είναι αυτά.
Ο Ευγένιος, ο Αυγενής, ο Αυξέντιος, ο Αυξέντης, η Αυξεντία, η Αυξεντούλα, ο Μαρδάριος, ο Μαρδάρης, ο Μάρδας. Ο Μάρδας είναι ένας επενδυτής. Ναι. Ο Ορέστης, γιορτάζει ο Ορέστης, γιορτάζει ο ανιψιός μου. Είναι πολλά, εντάξει. Ναι. Ορέστης, είδες, εκεί μας κατάτησε, θα τον κάνω το παιδί. Αδερφέ, κάνω το κύριο Μαρδάρη. Ωραίο, το Ορέστη είναι από τα καλά. Καλά είναι, το αποδεχόμαστε, εντάξει. Ορεστιάς, Ορεστία, η Ορεστιάδα γιορτάζει επίσης. Πώς λένε τη λίμνη της Καστοριάς. Ορεστιάδα, έτσι, μεγάλο quiz. Fun fact, ναι, αυτό κερδίζει, αυτό για τα 50.000. Μεγάλο quiz, μεγάλο quiz. Κανείς δεν το ξέρει. Είναι το μαξιλαράκι για πολλά λεφτά. Για πολλά λεφτά. Γιατί σου λέει, σου παγιδεύσου, λέει η λίμνη της Καστοριάς. Τι, έχω τη λίμνη της Καστοριάς, την ήξερα. Πάρτο να το έχεις. Ή ψάχνουν να βρουν βιστονίδα, τριχονίδα, σε είδα κάτι. Σε είδα, έλα που δεν σε είδα, έλα που δεν βλέπεις μπροστά σου από γεωγραφία. Ο Ιουβενάλιος, ο Ιουβενάλης, ο Ιουβενάλης. Τι σχέση με τη Ιουβέντους αυτό. Ο Λουκάς, η Λουκία και η Λουκίτσα. Τι Λουκάζε, πολλοί γιορτάζουν σήμερα. Πολλοί γιορτάζουν, εδώ μου τα έχει τώρα 13 του Δεκέμβρη, τους βάλαν όλους να εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όλους όσους ακούσαν τα ονόματα. Τώρα γιορτάζει, δεν γιορτάζει. Το άκουσες, πρέπει να πεις. Να ευχηθείς σε κάποιον φίλο σου τα χρόνια του πολλά. Οι τυχεροί που ακούσαν τα ονόματά τους γιορτάζουν. Επαναλαμβάνω. Ορέστης. Ορέστης. Αυξέντιος, Άρης. Λουκία, Μάρδας. Μάρδας, Μαρδάς, δεν ξέρω κι εγώ τι. Ο Μάρδας του ΣΥΡΙΖΑ, αυτός δεν είναι. Ναι, είδες, όσοι είμαι ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα παλιά τα χρόνια να είχαμε. Αυτά δεν είναι τίποτα, ναι, αφού κομμουνιστικά είναι τα ονόματα που λέγαμε. Τα παλιά τα χρόνια με Πασόκ, ήξερες ρε παιδί μου. Κίτσος. Δεν Κίτσος είμαι εγώ. Ναι. Το Χρήστος είναι Κίτσος. Κίτσος, ναι. Κίτσος, τα χωριά σου. Ξέρω, παιδί μου, ότι μέχρι και διευθυντές εφημερίδων, δηλαδή άνθρωποι πλούσιοι. Άνθρωποι. Μιας περιοπής Μπάτμαν. Ναι, παλιά Αθήνα. Κίτσος Στεγόπουλος. Ναι, ναι, ναι. Ωραία πράγματα. Κίτσος, παιδί μου. Ακόμα και λεφτά να έχεις. Λόγω σου να Κίτσος. Δεν είχε τώρα, δεν αλλάζαν. Αλλά τώρα ξέρεις, Κωνσταντίνος. Δεν γίνεται να αλλάξει αυτό ποτέ. Αλλά νομίζω ότι στο, παρόλο το ότι Άρης προηγείται στο βαθμολογικό πίνακα των Αγίων, νομίζω ότι το Στράτος είναι αυτό που. Πιο πολύ, ναι. Ναι, το πιο γνωστό και το πιο δεδομένο. Άγιο Ευστράτιο, ποιο εγώ, Άγιος Ευστράτιος. Άγιος Ευστράτιος στη Λίμνο από κάτω. Εντάξει, εκεί. Υπάρχει ομώνυμο, το ομώνυμο νησί. Του δημιουργού. Λοιπόν, ναι. Και σαν σήμερα έχουμε και τα πάντα αφού πιάνουμε αυτά τα ιστορικά. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε και λίγο. Τώρα πραγματικά το έχω. Από αυτό με, το, με την μπαλάτα του Νότια, τα Χριστούγεννα δηλαδή. Μήπως δεν ισχύει η είδηση. Ισχύει η μπαλάτα του Χριστουγέννου, λέει. Νότης Φακιανάκης. Καινούριο είναι. Όχι, παλιό, παλιό. Για να το βάλουμε. Όχι, το βάλουμε και τα ακούσουμε πλάι-πλάι. Για την Κατερίνα. Για την Κατερίνα, γιατί και εμείς έχουμε. Πώς μπορεί ο Νότης να τραγούσει για τα Χριστούγεννα. Για να ακούσουμε. Μπορούμε να μιλάμε από πάνω. Ναι, μπορούμε, το έχω ανοιχτό λίγο. Ωραίο. Αυτή και μπουζούκια. Το Θεό σας δεν θέγεται. Έτσι. Α, Χριστούγεννα, πώς σε καταντήσανε μπορεί να λέει. Τι εισαγωγή. Έτσι. Ήρθαν καραβιά από μακριά ρωτά. Τίποτα, Σμυρνέικο. Έφτασε το παραπονό. Στυρτό, ναι. Μπαϊντούσκα. Πέταξε πάνω απ' τις καμινάδες. Για τον Άγιο Βασιλέη. Το πουλί πέταξε. Στις καμινάδες όμως. Μου στέλνεις ματινάδες. Πάμε. Δώσε Νότι. Αργή, αργή, αργή. Τι ερωτικό είναι. Ναι. Τα Χριστούγεννα δεν είναι για παιδάκια. Για μόνο. Έτσι πες τα Ρανότη. Εντάξει, δεν είναι χριστουγεννιάτικο. Είναι εντάξει, βάρης Δαλκάς είναι. Ναι, Δαλκάς. Αλλά το κάνει, έχει τριγωνάκι και χοροδία. Και δεν έχει και το ξέσπασμα έτσι για να έχει λίγο κατάνοιξη μέσα. Είναι το πολυφωνικό της Βορείου Υπήρωγης. Μάλιστα, έτσι λοιπόν κυρίες και κύριοι. Με Νότι Φακιανάκη, με Χριστούγεννα θα οδηγηθούμε στο πρώτο μας διαλυματάκι. Εδώ στο Λίμπερο 107,4. Τα Χριστούγεννα δεν είναι και για παιδάκια μόνο, είναι για όλους είναι. Και για τους εργαζομένους, γιατί ναι, δουλεύεις για 2-3 μέρες, μια χαρά. Εορταστικά έχεις... ωράρια, παράτε. Για αυτούς τους εργαζομένους σίγουρα δεν είναι τα Χριστούγεννα. Συντονισμένοι και επιστρέφουμε εδώ στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή, στον Λίμπερο 107,4.
στο πρωινό της 13ης του Δεκέμβρη ψάχω να βρω ο Άγιος Ευστράτιος που είναι πολιούχος. Δεν είναι πουθενά, δεν τον διαλέξανε στις πόλεις. Πουθενά. Ναι, έτσι. Εντάξει, έχει νησί όμως. Έχει νησί, αλλά και εκεί δεν είναι. Εντάξει, ένα μικρό. Τόπος εξορίας και αυτό. Εσύς όμως μπορεί να γίνει ένας πολύ θελεκτικός καλοκαιρινός προορισμός. Δεν ξέρεις, ανάλογα με την πρώτη, τα συζητούσαμε αυτά χθες. Έτσι, στο περιθώριο. Επιχειρηματικά σχέδια. Επιχειρηματικά σχέδια, πώς θα αναπτύξουμε εδώ τα νησιά της Βορείου Ελλάδος, διότι είναι το μόνιμο μας κόμπλεξ. Ότι δεν έχουμε πολλά νησιά. 4-5 είναι. 4-5 είναι και δεν τα προσέχουμε. Πάμε εκεί στις Δονούσες και στα τέτοια. Στα ψέματα, στις ανάφες. Έτσι, με τα ψέματα έχουν κάνει άλλοι. Αυτοκρατορία έχουν χτίσει, νησιώτικοι. Πραγματικά είναι πιο όμορφο. Για μένα είναι πιο όμορφα τα δύο. Τελείωσε, ρε. Δεν συγκρίνεται τώρα εδώ η ομορφιά της Βορείου Ελλάδος και των Βορείων νησιών. Καταρχήν είναι νησιά που είναι σαν πράσινα νησιά. Έχουν πράσινο μέσα, έχουν νερό, έχουν άπλα. Και τι δεν έχουν, ας πούμε. Μόνο Αθηναίος δεν έχουν. Έτσι ακριβώς. Αλλά δεν έρχεται η ανάπτυξη. Δεν έρχεται η ανάπτυξη. Άμα δεν έχεις Αθηναίο, δεν έρχεται η ανάπτυξη. Τελείωσε. Από εκεί θα τα πάρεις τα χρήματα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, κύριε Μπάμπη. Καλώς τώρα. Αν δεν έχεις Αθηναίο και στη γραμμή, δεν θα έρθει η ανάπτυξη. Για δεν έχουν τα επτάρισα πράσινο, δεν έχει Ζάκυνθος, δεν έχει Θάκη, Κεφαλονιά δεν έχει, Λευκάδα δεν έχει. Για τις Κυκλάδες κάναμε σύγκριση. Για τις Κυκλάδες είπαμε τώρα, μην μας τα αλλάζεις. Γιατί τα επτάρισα τι, δεν κατάλαβα. Δεν είναι Κυκλάδες, τα γιορτάνισα. Δεν κάνουν κύκλο. Του καράβι. Τι γίνεται, κύριε Μπαμπή. Καλά είμαστε εσύ. Πώς πάμε σήμερα, δυνατά. Δυνατά είμαστε, δυνατά, πάρα πολύ δυνατά. Πρέπει να δώσεις έρευνες πολλές σήμερα, γιατί δεν έχει αθλητικά. Έχει αθλητικά. Παιδιά, έχει σήμερα Super League, όχι Premier League. Τι μας κάνει η Premier League τώρα, εδώ πέρα έχουμε έρευνες. Σκέψου ότι και η Premier League που έχει δεν έχει ούτε ένα derby. Αν εξαιρεί, ναι. Ναι, τίποτα δεν έχει. Αν πει ένα West Ham, Arsenal, Klein. Ούτε για στοίχημα δεν είναι σήμερα, ούτε στοίχημα δεν παίζουμε. Και Bundesliga έχει. Θα πει ο Σλαμάς αυτά, μωρέ. Εμείς τι άπομε τώρα αυτά. Α, θα τα πει. Έτσι. Σήμερα θα αναγκώσουν στο σπίτι γιατί είχε ένα σωρό ευρωπαϊκά παιχνίδια να δούμε. Εντάξει. Χθες που ψάχναμε να δούμε τι θα κάνουμε. Κύριε Μπάμπη, ανυπομονούμε για τις έρευνες. Έρχονται, κλείσε και έρχονται. Μόνο έρευνες αυτή ερευνητικό. Πρόγραμμα σπουδών κάνε. Ήκη. Έτσι έσπα. Γεια, τσάω, τσάω. 2-31-087-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα ιντερνετικά και εκεί μας βρίσκεται και μας ερευνάτε. Ερευνάτε, δίνετε το like σας. Σκέψω ότι όχι μόνο αυτό, δεν έχει και καν να πούμε σε κάποιο χρόνια πολλά. Κάποιος που να γεννήθηκε σαν σήμερα. Τίποτα ρε παιδί μου, πολύ φτωχή ημέρα. Να, ο Καθόρλα μόνο. Τι μέτρια μέρα, ναι. Ο Καθόρλα, εντάξει, κάπου σε μια μετάδοση που τον έκανε ο Θεοφιλόπουλος, ναι. Που ήταν ο Καθόρλα εκεί και ήταν άλλος παίχτης, ας πούμε, και τον περιέγραφε. Αυτό μας θυμίζει ένα βιντεάκι παλαιότερο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Δυνάμωσε λίγο τα τζι της Κεραίας. Τα τζι της Κεραίας. Σ' ακούμε παράσιτα, σε λέω και να πάθω κανένα ψυχικό πέρα δόθε. Ή πάρε τηλέφωνο του Χατζη Νικολάου να τραβηχτεί αριστερά και τον εκατέλεσμα να πάει δεξιά. Ρίαλα, θα σκάσουμε μετά. Σε έχουν κάνει σάντουιτς, σε λέω και σε ακούμε παράσιτα, την έχω ψωνίσει να πούμε. Θα σκάσουμε με δικάβαλα εκεί στην Αριστοτέλου στο Ρίαλ απ' έξω. Για τον πούμε έλα εδώ Χατζη Νικολάου. Σε πάρε μας καβαλάνε. Βάλε πίεση στην Κεραία τη δικιά σου. Βάλε την λίγο πίεση να έχει. Θα φωνάζουμε λίγο παραπάνω. Τι να κάνουμε ρε παιδί μου κάπως. Φωνάζουμε και τα παράσιτα ρε παρτιά μετά. Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το κάνω, είναι η αλήθεια. Δεύτερη μέρα σήμερα ήμαρτο δηλαδή, έχω ψωνίσει. Κρίμα για τους τεχνικούς. Έτσι έγινε. Θα αφήσουμε σημείωμα εδώ. Όντως είναι σπαστικό αυτό τώρα, έχει δίκιο ο κόσμος. Ναι, εντάξει, και τι να κάνω εγώ τώρα. Είναι η ώρα τέτοια. Να ανεβάσουμε την κεραία πιο ψηλά, όπως κάναμε παλιά στα σπίτια που βάζαμε. Εντάξει, παλιά έχεις ένα μανιό να ανέβασε. Ήξερες τι να κάνεις τώρα με τον ψηφιακό αυτό κόσμο. Εκεί μας καταντήσαμε. Δεν ξέρεις πού να απευθυνθείς. Έτσι, δεν υπάρχουν αρμόδιοι. Δεν υπάρχουν και πατέντες να κάνεις. Ισχύει και αυτό. Ψηφιακό σήμα. Σήκωνε την κεραία, έβαζε και ένα τσανάκι. Θυμάσαι, γύρνα λίγο. Όπα, καλά είσαι. Υπήρχαν φορές που έπρεπε για να πιάσει ένα κανάλι, να το γυρίσει από εκεί και μετά για να πιάσει το άλλο ξανά από την άλλη. Ναι. Τα ζήσαμε αυτά. Ωραία χρόνια αυτό. Εντάξει. Σαν σήμερα, έτσι, ένα ιστορικό στοιχείο. Το 1803 το ολοκαύτωμα στο Κούγκι. Ο ιερομόναχος Σαμουήλ με 5 σουλιώτες μπροστά στον κίνδυνο ασυλληθρών του Τούρκους βάζει φωτιά στο βαρέλι με την πυρίτιδα και ανατινάσεται. Με το οποίο Κούγκι εμείς δεν το γνωρίζαμε και το μάθαμε εσείς πριν. Τον πάνω καμένο, έτσι. Βέβαια, πριν από 2 χρόνια που είχε πει την μυθική δήλωση ότι. Θα τα κάνω Κούγκι αν φύγουμε από την Ευρώπη. Αν δεν πάρουμε αυτά που θέλουμε από τους δανειστές, θα το κάνω Κούγκι. Περιμένουμε, μάλλον τα παίρνουμε. Πήραμε κάτι από τους δανειστές. Κάτι θα πήραμε. Σαν σήμερα το 1943 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν τα Καλάβρητα και εκτελούν και τους 1101 άνδρες του χωριού. Αυτό έτσι για μια μικρή. Σαν σήμερα είναι τα Καλάβρητα. Στηριωδίες που κάνανε εδώ οι Γερμανοί που για κάποιους είναι φίλοι. Γνωρίζουμε πολύ καλά.
Κάποιος που λένε ναι, αλλά γιατί δεν λέτε. Ναι, όχι, το ναι, ναι, αλλά και οι σύμμαχοι για τους Άγγλους δεν λέτε για τα Δεκεμβριανά. Όχι, οι Άγγλοι λέμε, για λέμε. Το Στάλιν γιατί δεν λέτε, για τον ναι, ναι, δεν λέτε και δεν κάθομαστε ας πούμε, να δούμε ποιος έκανε πραγματικά θηριωδίες στην Ελλάδα και το πόσο. Η Ελλάδα, το έχουμε ξαναπεί αυτό, αναλογικά είχε τις περισσότερες απώλειες. Μόνο το χωριό μου, μόνο το χωριό μου. Παγκόσμιο πόλεμο. Βεβαίως. Το χωριό μου, το Κοσμάτι Γρεβενών. Εκκλειστήκαν όλοι οι άντρες του χωριού από 14 και πάνω. Ναι, μιλάμε για ένα χωριό τώρα στο πουθενά στις αρχές της Σιμπήρου. Ναι. Δεν το ξέρει κανένα. Δεν ξέρει κανένα γερμανικό. Όχι, δεν ξέρει κανένα ότι έχουν εκκλειστεί 60 άνθρωποι ας πούμε, σε ένα χωριό. Και άλλοι τόσοι πιο πάνω. Ναι, ναι, τσουκαλάνε. Έτσι. Αυτά λίγο έτσι για μια μικρή ιστορική αναδρομή και αναφορά το τι συνέβη σαν. Λοιπόν, ο λαός θέλει έρευνες. Πρέπει να σημαστούμε σε λίγο. Εντάξει, δεν ξέρω το πρώτο βάλει. Δώσε μια έρευνα. Μην το βάλουμε τώρα με του Ναζί. Όχι, όχι, εντάξει, απλά καμιά φορά. Λέμε και κανένα ιστορικό, είναι θεματολογία τη εκπομπή. Τι να κάνουμε, αφού είναι τέτοιες θλιβερές ημέρες, πρέπει εμείς να αναφέρουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώστονα, καλώστονα. Οπότε είναι επίκαιρο το τραγούδι του Σφαγιανάκη που έβαλε. Τέλος πάντων, ναι, ναι, για τα Καλάβρητα. Και να πούμε ότι για την ιστορία του το συνόδευε η χοροδία της Βέρμα. Το Σφαγιανάκη ή τα Καλάβρητα. Τέλος πάντων. Το Σφαγιανάκη, κανονικά. Τι λέει. Τι λέει Χρήστο, τι να, μα ξεφώνησες χθες, λες και βαφάμε τον Λί. Στους υπόλοιπους να μην τρώνε κρέας. Είπα εγώ ότι δεν τρώω κρέας, τι να κάνουμε. Ο Χρήστος που είναι από το νομό που το Κίνα δεν είναι χώρα και είναι ρήμα, ναι, τα γνωρίζει. Ναι, ναι. Α, είναι ο φίλος ο Γραφάκης. Ναι, ναι, ναι. Μίλησα για σένα εκτός αέρα, ναι, λέω, ναι, τα λέγαμε. Πήρε παοξής με σκουλαρίκια. 50-55 από τα Γρεβενά. Γιατί ο Χρήστος είναι από τα Γρεβενά. Okay, δεν είμαι γυναίκα, από τα γυναίκα, 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 γυναίκα. Από εκεί ψώνησα, ναι. Ναι, όχι, εγώ είμαι πατέρας μου από εκεί. Άνοιξε η τύχη μου, άνοιξε η τύχη μου. Ωραία, και εγώ στα Γρεβενά έχω άπειρους φίλους. Άπειρους φίλους. Ναι, και εγώ στην αρχή, επειδή δεν είναι μεγάλα τα σόγια, στην αρχή τους έλεγα όποιος ήταν μεγάλος, τον έλεγα έγινε θείο, και τον άλλο τον έλεγα, όλοι με έλεγα γαμπρό, και τον άλλο τον έλεγα ξάδερφο. Δεν βαριέσαι. Μου πήρε 20 χρόνια για να τους μάθω. Έτσι ακριβώς στα Γρεβενά η ιστορία. Από ποιο χωριό είναι η γυναίκα σου? Είναι 12 χιλιόμετρα έξω από τα Γρεβενά, ένα από αυτά που πέθανε. Πες το λίγο, ρε. Τι να πω, 40 άτομα είναι. Θα είναι... 40 άτομα. Μπορεί να έχω κανένα γνωστό και αυτό σου λέει, έχω πάρα πολλούς φίλους στα Γρεβενά. Αποκλείεται. Πες τώρα κι εσύ. Αποκλείεται. Δεν θέλει να το πει. Δεν θέλει, ντρέπεσαι. Πες το, κάτι θα ξέρουμε, ρε, εσύ. Κοίτα, να πω για μένα, ναι, να εκθέσω τη γυναίκα μου. Εντάξει, σωστά, ο άνθρωπος... Ωραία είναι τα Γρεβενά, ρε, τα αγαπάμε. Τα Γρεβενά έχουν ωραίο νομό και έχουν άσχημη πόλη. Όλη κάθε πόλη της Ελλάδος. Έτσι είναι. Είναι πολύ άσχημη. Είναι πολύ άσχημη με πολύ όμορφο νομό. Κισέρες είναι πολύ άσχημη. Η Καβάλα είναι πανέμορφη, ρε φίλε. Εντάξει, άλλο αυτό με την Καβάλα μας έχετε πρίξει. Κισέρες είναι πολύ άσχημη πόλη με καταπληκτικό νομό γύρω-γύρω. Καταπληκτικό νομό. Καταπληκτικό, τα πάντα έχουμε. Θα στα αναλύσω μετά που δεν. Μόνο θάλασσα. Τώρα μιλάμε για τα Γρεβενάρε. Έχουμε θάλασσα στα Νέα Κερδίλια. Είναι σε ραγκί. Σας δώσαμε λίγο από δεξιά τώρα στην Καβάλα. Τους δώσαμε λίγο θάλασσα, φίλε. Μισογρεβενιό, δεν ξέρω πώς θα σε πω τώρα. Θωμάς. Έχει και γρεβενιώτικο όνομα, ρε. Πήρε γρεβενιώτη σαν γυναίκα με γρεβενιώτικο όνομα. Το Θωμάς παίζει πολύ στα Γρεβενιά. Αυτό το διάλεξα, αλλά όταν μάθαμε ότι είναι χορδοφάγος. Κάνα δυο, ξέρω εκεί και είναι λίγο φευγάτη. Να ξέρει, εξεφώνησα και στο ίντερνετ. Ανέβασα την εκπομπή στη σελίδα και λέω, γιατί έπρεπε κάτι να δώσει στον κόσμο για να ακούσει την επανάληψη. Και λέω, βρήκαμε χορδοφάγο παοξί. Εγώ φταίω που έχω κλείσει τη δικιά μου σελίδα εδώ και χρόνια και δεν σε ξεφωνίζω εκεί. Εκτός αέρα θα σου πω ποια είναι. Μάλιστα. Να αρχίσει να πηγαίνει το μυαλό μου πουθενά. Εντάξει, θέλω να μου πεις. Θέλουμε την ίντριγκα. Ναι, κάποια στιγμή εκτός αέρα, ωραία. Γιατί ο Παστίτσιος ήταν πνευματικό μου παιδί. Ο Παστίτσιος ήταν πνευματικό μου παιδί. Εγώ τον ανέδειξα και τέτοια. Μ' αρέσει. Πατριάρχης του ελληνικού ίντερνετ. Έτσι. Κοντά είσαι. Ο Ανέστης Πεταλίδης του ελληνικού ίντερνετ. Κοντά είσαι. Σε κάτι άλλο στη ιεραρχία μπορείς να το βρεις. Μάλιστα. Έγινε, σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλό δρόμο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Μπάτμαν. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε έρευνες. Το χωριό μου. Ναι. Είναι η Σαμαρίνα Γρεβενών. Έλα ρε μεγάλε. Τώρα τίποτα, Γρεβενά FM. Και να επιβεβαιώσω κάτι, ναι. Στην πλατεία γύρω γύρω υπάρχουν ταβέρνες που ψήνουν μόνο ζυγούρια. Έτσι. Είναι κρεατοφάγοι όλοι εκεί πάνω. Ούτε το ράδιο Δεσκάτη να ήμασταν. Έτσι, ράδιο Δεσκάτη. Ζήτω η νοποσία και ζήτω η κρεατοφαγία. Θέλω στα χόρτα. Τα χόρτα είναι για τα γίδια.
Τι εκπομπή να φταίγει. Έτσι. Εγώ είμαι κάπου στη μέση. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Στη σαλάτα. Είσαι σε αποστάσει. Σαλάτα Σίζαρ, να έχει κοτόπουλο. Κάτω τώρα στα Μαρίνα, μιλάμε για ένα χωριό. Το υψηλότερο υψόμετρο, νομίζω, που έχει εσύ χωριό. Το χωριό είναι στο. Έχουμε και εκεί γνωστού και φίλου. Ναι, εντάξει, δεν κατοικείται το χωριό. Δεν έχει πλέον κόσμο. Όχι, όχι, το καλοκαίρι μόνο. Το καλοκαίρι. Αλλά μιλάμε για κόσμο το καλοκαίρι Μύκονο. Δηλαδή είναι μισή Λάρισα. Θα πάθει πλάκα 15 Αυγούστου. Δεν έχω πάει ποτέ. Δεν κατοικείται όμω. Ήταν χωριό βλάχων, ξέρει που είναι ομάδε τα παιδιά βλάχοι. Ζούσαν εκεί πέρα από τα ζώα καλοκαίρι, φεύγανε στον κάμπο το χειμώνα. Ήμουν καλεσμένο σε ένα γάμο, αλλά είχα πάει σε έναν άλλο γάμο τότε. Εσύ όλο του γάμου μπερδεύει. Να, έρχονται και μα ανακατεύουν. Τι να κάνουμε. Και, εντάξει, τώρα, Σαμαρίνα, πώ θα φας χόρταχη. Μιλάμε τώρα για. Είναι δίπλα σου οι πειρασμοί. Ναι. Έρχονται εκεί, σε κοιτάνε με αυτά τα μουτράκια, λε. Δεν σε κάνω. Κατά τροπό. Είμαστε πρώτοι σε κρωματικότητα στα κρεμμένα, στη μικρότερη πόλη τη Ελλάδο. Τόσο μεγάλη επιτυχία αυτή η εκπομπή. Ραδιο δε κάτι έχει ακούσει. Τι καταπληκτικέ διαφημίσει. Πώ. Ραδιο δε κάτι. Ναι, εννοείται με έκο πίσω. Εντάξει, έχω μεγαλώσει στην μπάρα. Είναι. Εντάξει, θα βάλουμε επί τις διαφημίσεις εκεί. Πολλούνται 300 τέτοια πρόβατα. Ναι. Κάτσε να το βρω, ρε παιδί μου, να δώσουμε εδώ στον κόσμο. Μέχρι πρόσφατα, πριν 8 χρόνια που είχα πάει στο ραδιόφωνο, υπήρχαν αυτές τις διαφημίσεις, δεν εξαφανιστήκαν. Και είναι και τηλεόραση. Είναι και τηλεόραση. Α, ας πάρουμε ένα τέτοιο ποράδι, δες κάτι, τι είχε. Ακούει άλλο το αυτοκίνητο, κάτσε να το βάλω σε μια καλύτερη. Ακούνε όλα αυτά. Εντάξει, για όποιον δεν γνωρίζει, ραδιο δες κάτι ήταν, ρε παιδί μου. Α, θα ακούσει τώρα. Για να ακούσουμε τώρα. Δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται καλά. Αγγελία, εδώ ψάχνουμε τώρα. Δεν το ακούς, μαζί το κάνουμε. Την εκπομπή είναι ζωντανή. Διαδραστική. Να το βρήκαμε. Γνωστοποίηση. Πωλείται κοπάδι αποτελούμενο από 300 πρόβατα νέα. Μαζί με τα δικαιώματα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο. 6-974-304-711 στο κέντρο Γρεβενών. Έτσι. Μαζί με το κοπάδι, δώρο τα σκυλιά. Απίθανα. Έτσι, ράδιο δες κάτι, ρε παιδιά. Πεθαίνω για το σίγμα, το γρεβενιό, το 300. Πεθαίνω για το μαχή σίγμα. 300. Μυθικό ράδιο δες κάτι και το αγαπάμε, εννοείται, και έχει φοδιάσει με πολύ πράγμα. Και όποτε ταξιδεύουμε κατά εκεί, ψάχνουμε και το βρίσκουμε. Αγαπημένα ραδιόφωνα αυτά. 2-31-02-87-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζει. Έρευνες τα έχουμε μετά τις 7 το πόδι. Όλα θα μας δίνουν, θέλουν έρευνες εδώ. Θα τους δώσουμε, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις λίγο τον κάνουμε τον κόσμο. Απλά θέλω να ολοκληρώσουμε ένα ζήτημα που το ξεκινήσαμε από την αρχή. Διαβάσουμε ένα ρεπορτάζ. Εντάξει. Να αναλύσουμε. Ξεκινήσαμε, ας πούμε, με τον Μπέρκ τώρα που είχαν οι άλλοι. Πάλι με γυρνάς εκεί τώρα. Ναι, αλλά γιατί, ρε παιδί μου, δεν είπαμε το Instagramικό ρεπορτάζ της κυρίας Μπέρκ. Του σήκωσε κάτι φέτες πάλι, κάτι. Γράφει τώρα εδώ, διαβάζω σε ένα site, ας πούμε, μυστήριο, ότι ξέρεις. Ήρθε, υποτίθεται, στη Θεσσαλονίκη προάγγελος αυτό. Γιατί δεν είναι σίγουρο. Ήρθε η κυρία Μπέρκ στη Θεσσαλονίκη. Έτσι λέει εδώ, αλλά μάλλον δεν την είδε κανείς. Κάποιοι αυτό. Δηλαδή, δεν θα δει την κυρία Μπέρκ. Ντουμπάι, δεν θα δει την κυρία Μπέρκ. Όλα μπορεί να έρθει εγκόκνητο, ξέρεις, για να επιθεωρήσει τι καταστάσει. Πώς παλιά, όταν ο Πάουκ ήταν να φέρει το Μουσλίμοβιτς που λέγανε ήταν ο Βρίζας με ένα DJ. Ναι. Ήρθε να δει το σπίτι αν τη αρέσει. Αν έχει μούχλα. Αυτό εκεί τα κουφώματα, θέρμανση. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Το site είναι πολύ μυστήριο. Έτσι, έτσι. Λέει πάντως, λέει την προηγούμενη εβδομάδα η εντυπωσιακή Καλονή. Ναι, μάλιστα, ναι. Αυτή η τέτοια. Βάζουν θετικούς προορισμούς για να μεγαλώσει το ρεπορτάζ. Δεν μπορεί να μεγαλώνει αλλιώς. Η παλέμαχος, η έμπειρη. Η έμπειρη Καλονή, η έμπειρη γυναίκα, κάτι τέτοιο. Ματσούρ δηλαδή. Ανέβασε ως ιστορία στο Instagram μια φωτογραφία με ελληνικά λάδια. Ενώ το Σάββατο ανέβασε μια δική της φωτογραφία δίπλα σε μια πισίνα, συνοδεύοντάς την με το εξής σχόλιο, απόσπασμα από βιβλίο. Όταν πας σε αυτό το δύσκολο μέρος που όλοι στρέφονται εναντίον σου, μέχρι να νομίσεις ότι δεν μπορείς να αντέξεις ούτε λεπτό παραπάνω, μη τα παρατήσεις τότε, γιατί πρόκειται απλά για ένα μέρος και έναν χρόνο που η παλήρια θα αλλάξει. Εντάξει, αυτό ποιητικά, αν το εξηγήσω, ναι. Αν με ρωτάς αυτό, ναι, ναι, αυτό σε ρωτά, ναι. Αν πρέπει να το δώσω στο λαό, λιανά, ναι. Είναι ότι, ρε παιδί μου, ότι περνάει χάλια, αλλά θα αντέξει. Αυτό δεν είναι προμήνυμα ότι θα έρθει. Μήπως πάει στη Χαλκίδα σε καμιά ομάδα, γιατί λέει για παλήρια. Ναι, εδώ δεν έχουμε παλήρια. Σωστά. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι λέει, κουκλέντε. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ. Ποιον έχεις? Έχω τον Ψηλό. Καλημέρα, Ψηλός. Ψηλός. Γεμίζει τη ρακέτα. Σήμερα παίζουμε με βαρύσει. Στην καταγωγή. Όχι, στην καταγωγή μισός κουμπατσαρέως τα γραβενά υπάρχουμε εμείς.
που δεν μας ξέρει κανένας. Τι ντόπι... είναι κουμπατσαρέως. Λοιπόν, σοβαρά, λοιπόν. Σοβαρά μιλάω. Πατριδογνωσία είμαστε, λαογραφία κάνουμε στο Κουπάτ, λέγονται οι Βελανιδιές γύρω από το Βενέτικο, ένα ποτάμι που είναι στα Γρεβενά. Δηλαδή μπορούμε να πούμε όταν οι άλλοι τρώγανε κουμπάτ. Ναι, εσείς είστε στα δέντρα. Οι βλάχοι ήταν πιο ψηλά. Οι κουμπάτ ήταν πιο γεωργοί, με ζώα πιο χαμηλά στην πίδο. Πιο παιδινή. Πιο παιδινή, μπράβο. Οι άλλοι ήταν ψηλά και μεταφερόμενο πληθυσμό. Οι κουμπάτ ήταν εκεί πέρα. Νομάδες δηλαδή. Όχι, νομάδες ήταν βλάχοι. Οι κουμπάτ ήταν σταθεροί. Τρέχατε του βλάχου, του τρέχατε. Εντάξει, όχι. Οι βλάχοι ήταν πιο έμπορες, η αλήθεια είναι. Μας τρέχανε αυτοί. Μας τρέχανε, ναι. Ήταν πιο έμπορες. Εμείς ήμασταν οι ντόπιοι που μέναν εκεί πέρα. Ιθαγενείς. Ιθαγενείς. Ας το πούμε. Εγώ είμαι βλάχος στην καταγωγή. Βλάχος. Από και εσύ Γρεβενά, μας πεις. Κοίταξε, ένας παππούς μου έγραψε την ιστορία του γενολογικού μου, της οικογένειας. Έγραψε την ιστορία του Γρεβενό. Έγραψε ιστορία στα Γρεβενά. Ναι. Καταγωγή μου είναι από Δράμα. Μάλιστα. Αυτά είναι καλά, μην γίνονται. Από το 1800 περίπου είμαστε στην Δράμα. Έστι. Είμαστε αυτόχθονες, ρε παιδί μου, εμείς. Έτσι. Όχι Δράμα. Αλλά το επίθετο έχει αλλάξει, δεν είναι αυτό το οποίο. Καλά, τα επίθετα τώρα μην την ψάχνεις. Όλα έχουν αλλάξει. Ναι, σωστά. Άρα δεν ξέρω και από πού είναι η καταγωγή μου, δηλαδή. Υποψιαζόμαστε ότι το επίθετο έχει αλλάξει. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Κοίτα, πάρ' το Γρεβενά τώρα από Δράμα μην είσαι, δεν λέει. Άλλαξε, μεταδημότευση. Άρα πρέπει να είναι από Ήπειρο κάπου. Έτσι, πέρα, έτσι. Λογικά, πιο καλά. Όλοι κάπου έχουν μια ηπειρώτικη ρίζα. Κατά κάποιο τρόπο, ναι, να τα λέμε και αυτά. Μάλιστα, άλλωστε άλλα ζητήματα, μήπως είδες εσύ τη γυναίκα του Μπέρκ. Εδώ να... Στη Δράμα. Γι' αυτό πήρα, δεν την έχει δει καν στα ρήφα. Σίγουρα. Γιατί παίρνεις ταξί, πάρε για να μάθεις, αγόρι μου. Θα πει τώρα. Ολόκληρο αεροδρόμο δεν είναι, δεν κάποιο δερμαδίδι. Και τι θα πάρουν το πει τώρα στο ραδιόφωνο, αυτό πρέπει να πάρει κούρσα. Έτσι, αυτές είναι ανταποδοτικές υπηρεσίες. Συνδρομητικές. Αν θέλετε να δείτε τι έγινε με τον Μπέρκ, πληκτρολογήστε. Τον 719. Πού μπορείτε να πάρετε, α πούμε. Σε αυτό το ανοιχτό πανεπιστήμιο τη ζωή δεν είδε κάποιο. Μάλλον δεν την είδε. Ήρθε, λέει, ταξίδια στραπή και μεταμφιεσμένη, ίσω και αυτά. Μπορεί να μην την είδε. Τι φορούσε περούκα, δηλαδή φορούσε. Κάτσε τώρα να σου πω και κάτι. Δεν είναι και η γυναίκα του Μπέρκ ότι τη βλέπουμε κάθε μέρα και την έχουμε στο μυαλό μα και θα βλέπαμε μια ωραία παρουσία. Αυτή είναι. Εντάξει, κάνει λίγο μπαμ. Και μέσα στη Θεσσαλονίκη κιόλα όμω να παίρνουν σαν παρατήρητη, ίσω λέω εγώ. Τι να πω. Τίποτα, μην πει τίποτα πραγματικά. Είναι ανάξιο λόγου. Καλά, τι να πω. Όχι, λένε ότι έχει κλείσει τον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων. Εντάξει, θα το δούμε αυτό με τα ρεπορτάζ. Αν κάποιος την είδε, να πάρει να μας πληροφορήσει. Μάλιστα. Έγινε κρισμού. Ευχαριστούμε. Απλά ήθελα να μεταφέρω αυτό. Δηλαδή, μου αρέσουν αυτά τα ρεπορτάζ πάρα πολύ. Ότι φήμες κάνουν λόγο. Είναι πολλά τα λεφτά κάτω. Άμα κλείσει τον ΠΑΟΚ, θα κλείσει του χρόνου, εγώ πιστεύω. Φέτος δεν λες. Όχι τώρα. Όχι. Σεπτέμβριο με τίποτα. Παίρνει πολλά λεφτά. Εντάξει, λεφτά δεν υπάρχουν, ρε εσύ. Όχι, αλλά εκεί υπάρχουν πιο πολλά. Ρε, πάρε, δώσε 2 μιλιάτρια. Εντάξει. Αυτά απλά τώρα τα λένε όλοι έτσι. Δώσε 2 μιλιάτρια. Και παίρνει 5, ρε. 5. Παίρνει πολλά. Όχι, ρε, σιγά μην παίρνει τόσο πολλά. Παίρνει ρε, πολλά, ρε, σου λέω. Τα ξέρει, ένα άνθρωπος δικός μου. Από το Ομάν. Που είπε έτσι, τον είδε εκεί και τέτοιο. Εάν παίρνει 5 εκατομμύρια. Κοίτα, όσο βάζει γκολ ο Πρίγιοβιτς δεν έχει ελπίδα. Δεν έχει ελπίδα. Αφού ο Πρίγιοβιτς είναι. Ναι. Πρέπει να μην βάζει γκολ. Ναι, εντάξει. Μπήκε προχθές αλλαγή στην One Touch, έβαλε γκολ. Επίτηδες τον αφήσα να βάλει γκολ για να μην πάρει τον Μπέρκ. Νέα θεωρία συνωμοσία. Νάτα. Παραδυναϊκοί ξέρουν. 2-3-4-0-2-8-7-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 5-45-26. Θες στην καλαθόσφαιρα να ενημερώσουμε, ας πούμε, για το Champions League που γελάει ο κόσμος ενίοτε. Και αυτοί το ονομάσαν Champions League δηλαδή. Εντάξει, όχι έτσι προκλητικά, γιατί είναι η τρίτη την τάξη διοργάνωση, ούτε καν EuroCup, το έχουμε ξανααναφέρει αυτό. Αλλά δεν πειράζει έτσι, ηρωνικά. Έπαιζε ο Άρης εκτός έδρας, πέτυχε μια σημαντική νίκη γιατί ο Άρης δεν βρίσκεται και στα καλύτερά του, αλλά δείχνει τώρα να ορθοποδεί κατά κάποιο τρόπο, να ανεβαίνει και με Ποχορίδη και με τέτοια μαθήματα. Σχεδόν αγκώρα, εντάξει, είναι ομάδα που είναι 3 χρόνια παίζει και Ευρωλίγκα. Δεν έπαιξε Ευρωλίγκα και πώς έχασε το συμβόλαιό της από την κυρία. Εντάξει, τώρα η Ευρωλίγκα βάζουν τους πλούσιοι. Έτσι. Έφυγε η Ζωναγκώρα, μπήκε η Γαλατά, έφυγε η Γαλατά. Ζωναγκώρα φύγε. Έφυγε. Έτσι. Σωστό και αυτό. Να κάνουμε εδώ εμείς οι φτωχοί συγγενείς, δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα πώς φεύγαινε, η Ευρωλίγκα είναι καθαρά πλουσίων. Ταξική. Γι' αυτό είμαστε με Champions League, ούτε κάνουμε EuroCup. Άδεια γήπεδα, κρύα, παγωμένα, μικρά. Γυμναστήρια. Σε γυμναστήρια που έχει κάνει. Η Ζηλώνα Αγκώρα ιτήθηκε από τον Άρη Θεσσαλονίκης με 72-80. Η ΑΕΚ κέρδισε την πάλε ποτέ κρατεάση του Ντιάντε. Κλασική ομάδα Νάιτη του Ντιάντε. Στην Νάιτη, εκεί ισπανική.
Βεβαίως. Και πολλές φορές αντιμέτωποι με τις ελληνικές. Νομίζω στον Διάτες με ΠΑΟΚ πιο πολύ παρά με ΠΑΟΚ, Άρη. Είναι συνυφασμένοι με τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ στον Διάτες, ναι. Σωστό, σωστό. 78-85 κέρδισε η ΑΕΚ σήμερα στις 7.30. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Λούντβινγκσμπουργκ. Πολύ δύσκολο, γερμανική, ε. Μπορεί και όχι, μπορεί και αυστριακή, μπορεί να είναι και κάτι όχι, άλλο. Όχι, όχι, τα Μπουργκ υπάρχουν γενικότερα. Τώρα, εγώ που βλέπω ντοκιμαντέρ για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παντού είναι Μπουργκ. Παντού Γερμανοί ήταν. Παντού. Μεγάλη Κυπροσία, τέτοια αυτά, αυτοκρατορία είχε. Δηλαδή, του έπαιρνε φαλάκι. Παντού είχε κυριαρχικά δικαιώματα. Εννοείται, θα σα εξηγήσουμε και την ιστορία. Αυτά είναι ολίγη από το ποδό, από το μπάσκετ, από το ποδόσφαιρο. Τι βλέπουμε εδώ σήμερα, χθε δεν είχε τίποτα. Γλίτωσε το κάζο στα πέναλτι Ίντερ. Αυτό είχε. Α, ναι, έτσι έπαιζε με την. Έπαιζε μια ομάδα γάμα εθνική που λέγεται Πορτενώνε, σαν σοκολάτα ακούγεται αυτό. Πορτενώνε. Αεροδρομίου. Και ακούγαμε χθε αθλητικό ραδιόφωνο που έλεγε κάπου. Κάπου το ακούσαμε αυτό, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο από όλου σταθμού. Που έλεγε άλλο σε μόνο. Πάει παράταση, μόνο Ιταλία αυτά. Ναι, μόνο Ιταλία αυτά στην Ελλάδα που να τα δούμε έτσι. Και φυσικά τα έχουμε δει και αυτά. Και στην Ελλάδα να αποκλείονται ομάδες από συλλόγους ΓΑΜΑ Εθνικής. Το έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ θυμηθήκαμε όλοι και την ΑΕΚ. Παναθηναϊκός δεν ξέρω αν είχε αποκλειστεί ποτέ από ομάδα ΓΑΜΑ. ΓΑΜΑ Εθνική δεν θυμάμαι, όχι. Ποτέ, ποτέ. Έπεσε με τον Μαρκό. Μαρκό, ναι. Μαρκό ναι, ναι. Μονίμως. Κλασικά Μαρκό. Μαρκό έπεσε. Ο ΠΑΟΚ έχει αποκλειστεί από τον ΑΟΑΝ. Άγιο Νικόλο, Χανιά, πολύ παλιά, αρχές Νάιτης. Και λίγο πιο από Ποσειδώνα Μιχανιώνας. Με Σάκη Πρίτα. Με Σάκη Πρίτα με Κοτσίδα. Ναι, στα ξεκινήματά του. Θυμάται εκεί το γήπεδο του Ποσειδώνα Μιχανιώνας. Η ομάδα υπάρχει ακόμα στο Μιχανιώνα. Ο Ποσειδώνας Μιχανιώνας, ναι, προφανώς και θα υπάρχει. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει, δεν παίρνω και όρκο. Αλλά όχι, υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει. Και παίζει στο. Εντάξει, στην Αλφάινα, στην Αλφάινα. Ψηλά είναι. Ψηλά είναι πάντα ρε παιδί μου, ιστορικό Ποσειδών με Παονέα, με 7 μισθωρίς. Άλλη ομάδα Ολυμπιακός αποκλείεται να έχει ηγηθεί ποτέ από. Να έχει αποκλειστεί από. Δεν θυμάμαι τουλάχιστον. Το μαθαίναμε. Το μαθαίναμε, δεν το ακούγαμε σε επανάληψη σε καμιά εκπομπή. Ο Παναθηναϊκός επίσης δεν έχει υποστεί. Ούτε καν από. Έχει από. Όχι, από Β' δεν είναι. Από τον Πανσεραϊκό ήμασταν πρώτη εθνική τότε στο 2-3. Ναι, δεν θυμάμαι. Ναι, σα κάνω. Δεν τα θυμάσαι αυτά. 0-3. Όχι, το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι για Β' εθνική. Μεγάλη, μεγάλη. Πρέπει να ήταν όχι πρώτη εθνική τον ο Πανσεραϊκός τότε. Πέρσι πήγαμε να αποκλειστούμε από τον Νόφ που ήταν στη Β' εθνική και μα έδωσε ο Ηρακλής να τα λέμε αυτά. Έτσι, πε τα. Ο Ηρακλής. Για τους ομίλους δεν είναι απευθείας αποκλεισμός. Δεν είναι απευθείας αποκλεισμός. Στο νοκάουτ. Το νοκάουτ αυτό. Εκεί πονάει. Που γίνονται μόνο στην Αγγλία. Ναι, αυτά, ναι, ναι, ναι. Έτσι, στην Premier League στα τέτοια. Λοιπόν, κράτα τις έρευνες. Θα τελειώσουμε μετά τις 7, έτσι. Γιατί ο λαός έχει αγανακτήσει. Ο λαός αδειμονεί. Θα πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διαλυματάκι. Έτσι λίγο πιο νωρίς για να έχουμε πολύ περιθώριο, πολύ χρόνο. Με έρευνες εδώ. Εντάξει, να μην πούμε να δικαιολογήσουμε κάτι. Μπορεί να ανοίξει τώρα κάποιος τον δέκτη και να μην πει. Τι ναι, εντάξει, έχει δίκιο. Ακόμα ανοίχτα είναι έξω. Ναι, αθλητικά να μην τίποτα εσείς. Ενημέρωση. Τι σας έχουμε εδώ, ενημέρωση. Δεν υπάρχει τίποτα. Εντάξει, άμα κερδίζουν οι ομάδες μας, δεν υπάρχει θεματολογία. Ναι, υπάρχει. Όλα καλά. Εντάξει, πάμε γερά στο επόμενο. Τελείωσε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Υπάρχει μια μεταγραφολογία, α πούμε, ότι θα έρθει αυτό. Εντάξει, αυτό το ωραίο στην Ελλάδα. Να πω αυτό και θα κλείσουμε. Είναι ότι πάντα θέλουμε του παλιού. Ολυμπιακό θέλει τον Μυραλά. Δηλαδή, δοκιμασμένο. Ο Πάουκ θέλει τον Μπέρκ που ξέρουμε. Που ξέρουμε. Δηλαδή, καλά, πλέον επειδή. Μάλλον του τρώνε πολύ μάνατζερ. Σου λέει πάρε κάποιον που έχει δει. Μα αρέσει, κοίταξε στην Ελλάδα, είμαστε και τη οικειότητα. Μα αρέσουν γνωστά πρόσωπα. Ναι. Ο Τέος, ναι. Ναι. Θέλουμε αυτό. Πάμε στα ίδια μέρη διακοπές. Το βλέπουμε λίγο έτσι. Α, θέλουμε. Το λες ότι είναι θέμα Μερακλή. Ναι, θέλουμε μονιμότητα στην Ελλάδα γενικότερα. Ναι. Το έχουμε μέσα. Είτε μονιμότητα σε εργασία, ναι, στο δημόσιο. Το καφενείο μας, το στέκι μας. Δεν να κάνουμε πολλά πράγματα. Δεν αλλάζουμε. Έτσι και για τους ποδοσφαιριστές. Θέλουμε γνώριμους. Ένα παλιό γνώριμο. Ναι, είχα την ευκαιρία τη που λέει τα ρεπορτάζ. Έτσι πηγαίνει το ζήτημα. Άξτε. Οπότε θα στρεφόμαστε. Σε δοκιμασμένε λύσει. Ναι, μπορεί να επιστρέφουμε στι πρώην κατά καιρού. Να μια έρευνα. Να, μια, να η γέφυρα για την έρευνα. Θα σα κάνουμε και γέφυρε. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το μικρό μα διαφημιστικό διάλειμμα. Προσεγγίζοντα στι 7 η ώρα. Λόγω επειδή κυρίε και κύριοι, τώρα ξεκινάμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίε και κύριοι εδώ στη Θεσσαλονίκη μα. Στο λόγο επειδή στο Λίπερο 107,4. Αλλά και σε όλο τον κόσμο μας ακούνε από άκρη σ' άκρη. Σε όλη τη γη, πρωινά, απογεύματα. Σε αυτά δεν χωράνε οπαδικά σε καμία περίπτωση. Τίποτα. Δεύτερη ώρα του λόγου επειδή με τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Αυτές τις γιορτές γεμίζουμε το εορταστικό μας τραπέζι με μελομακάρονα, κουραμπιέδες, τσουρέκια, σιροπιαστά, τούρτες και πολλές λαχταριστές λιχουδιές. Για την περίοδο των Χριστουγέννων δημιουργούμε συσκευασίες δώρων για να χαρίσετε τους αγαπημένους σας μικρούς και μεγάλους. Γυάλινα και ψάθινα είδη δώρων γεμισμένα με σοκολατάκια. Γιορτινές πιατέλες, εντυπωσιακά καλάθια με ποτά, κρασιά και γλυκά για σένα που είσαι μπασκετικός. Μπράβο το Μίλτο. Θα πάρεις καλάθι. Και φάουλ. It's called foul. End to one.
Αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες με πιθανότητα τοπικών βροχών και τις βραδινές ώρες και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες αναμένονται σήμερα Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Έως μέτρη η ρεγάμα. Δεν θέλω. Έχει, όχι, όχι, ασθενείς. Ένα-δύο μποφόρ θα έχει, οπότε δεν έχει έως μέτρη. Είναι τέσσερο. Ναι. Όχι, μου άρεσε πάντα η κατάληξη έως μέτρη. Έως μέτρη. Εντάξει, πάλι, οκ, okay, δεν σε απειλεί. Ναι. Αλλά ούτως ή άλλως εδώ δεν έχουμε καράβια, δεν μας απασχολούν τέτοια ζητήματα. Απλά το αναφέρουμε αυτό εθιμοτυπικά το μποφόρ. Για το θερμαϊκό, τι γίνεται. Έτσι, για, το, για να γεμίζει ο καιρός. Για να δουν τι θα κάνουν οι περιπτώσεις. Αν φυσάει σε αυτούς που κάνουν περίπατο, να ξέρουν εκεί τι θα γίνεται. Ίσως και γι' αυτό. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για έρευνες που ζητάει εδώ ο λαός. Κοίτα, ο λαός ξέρει ότι θέλει τις έρευνες πάντα να συνοδεύεις ή να συνοδεύεσαι, αν θέλεις, ναι. από κάποια κυρία δεσποινίδα. Ναι, εθέρια ύπαρξη. Εθέρια ύπαρξη ραδιοφωνική. Δηλαδή τώρα δύο μαντράχαλοι να λένε έρευνες, οκ, okay, είναι κάπου. Αλλά έχουμε να δώσουμε. Ναι, κοίταξε, οι δύο μαντράχαλοι έρευνες θα πούνε τι κάνει ο άντρας μόνος του, αυτό, πόσο καιρό πρέπει να κάνουμε μπάνιο κάθε πότε. Καψιμή. Καψιμή, αλλά όχι. Εντάξει, οι έρευνες θέλουν γυναίκα. Θα το πάμε όμως. Αλλά θα το πάμε. Θα το δούμε, γιατί θα το κάνουμε όλο συνδυαστικό. Η εκπομπή είναι πλουραλιστική. Διότι και γενικά και τώρα και τις μέρες των Χριστουγέννων ο κόσμος επιλέγει να κατευθυνθεί στο εξωτερικό σου για διακοπές. Πολλοί κόσμος φεύγει για δουλειά στο εξωτερικό, αλλά θα πρέπει να αρχίσουμε να διαλέγουμε, να επιλέγουμε τους τόπους προορισμού. Για διακοπές ή για δουλειά, λες τώρα. Και για τα δύο ίσως, με βάση το που ξέρω εγώ είναι πιο δραστήριοι ίσως ή που θα αντιμετωπίσουν προβλήματα, λέω εγώ τώρα. Είναι ένα σκεπτικό. Ναι. Μιλάμε τώρα για. Για μη ζευγάρια, να το πούμε. Για μη ζευγάρια. Μιλάμε τώρα για κάποιον που θέλει να κάνει, ας πούμε, μπακουροδιακοπές. Μπακουροδιακοπές. Υπάρχουν κάποιες χώρες, όπως λέει εδώ μια έρευνα, μια στατιστική αποτύπωση, μια ανασκόπηση. Γιατί τώρα μπαίνουμε και στην διαδικασία των ανασκοπήσεων. Σωστά. Για τις χώρες, έτσι λέει το άρθρο, που θέλουν απεγνωσμένα οι κάτοικοι τους να κάνουν περισσότερο σεξ. Δεν διευκρινίζει φύλο. Ναι, οι κάτοικοι τους. Αυτά δεν χωράνε οπαδικά. Αυτά δεν χωράνε φύλλα. Έτσι. Και λέει, μάλιστα ξεκινάει το άρθρο και λέει το 2017 ήταν μια κακή χρονιά για το σεξ. Πώς. Οπαδικό. Έτσι, πώς δηλαδή. Σε μια κακή χρονιά θα χρειαστούμε τα γραφές στην ομάδα. Πήγε καλά. Δηλαδή πώς βγαίνει αυτό το στατιστικό κακή χρονιά για το σεξ. Και ποια μπορεί να είναι τα χρυσά χρόνια τότε παλιά. Εντάξει, λόγω προβλημάτων, λόγω άγχους. Λες, γενικά όμως παγκόσμια αρεσί. Ναι, δεν γίνεται. Η ομάδα με τα γραφές. Δεν μιλάμε για κάποιο συγκεκριμένο άτομο, αλλά για χώρες. Για την ολότητα. Έτσι. Όπως δείχνουν λέει, τα στοιχεία, κάποιες χώρες υποφέρουν από την έλλειψη τη συγκεκριμένη. Δεν κάνουν. Σεξ. Φίκι. Υπό την έννοια λέει όμως τη υπογεννητικότητα. Εκεί το. Το χαλάει το τέλος. Τώρα εδώ. Δεν έχει, το σεξ με την υπογεννητικότητα. Τι σύνδεση να. Κάπου εδώ την κάνει, ρε. Κάπου εδώ την κάνει. Και μείωση λέει τη υπογεννητικότητα σημαίνει μικρότερο εργατικό δυναμικό. Στην Ελλάδα είναι αυτό. Σημαίνει αυτό. Και περισσότερες συντάξεις και πολλά άλλα προβλήματα. Ω, φιλελέ. Περισσότερες συντάξεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό. Παράγουμε περισσότερους. Πονηρή έρευνα. Παράγουμε περισσότερους συνταξιούχους από όσους μπορούμε να καταναλώσουμε. Άρα κάντε παιδιά να δουλέψουν για να μπορούμε να πληρώνουμε τα ταμεία. Και κάπως έτσι λέει κράτη διαθέτουν κονδύλια. Μήπως Τζίμι στο έχει γράψει. Και χτίζουν ακόμη και καμπάνιες για την υπογεννητικότητα, ενθαρρύνοντας τους πολίτες τους να κάνουν περισσότερο σεξ για να σωθούν. Ναι. Το πάλε ποτέ από αυτό είστε γιατί χανόμαστε, ναι. που έλεγε ο Τζίμι ο Πανούσης. Σεξ με, για τεχνοποίηση όμως, ναι. διευκρινίζουμε κόσμο. Ναι. Οπότε μην. Δεν υιοθετούμε, παίρνουμε αποστάσεις από αυτό. Ναι. Μην πάνε και διακοπές εγώ στην Κώστα Ρίκα και. Ναι, αλλά πλέον ο άνθρωπος μπορεί και αυτό ότι εσύ είσαι τώρα με την γυναίκα σου πόσα χρόνια. Ναι. Άμα είναι να χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, προφυλάξεις, δεν κάνεις κιόλας, φαντάζομαι. Εντάξει, ναι, όχι, δεν μιλάμε τώρα για ντρόγινο. Τι λέει, δεν μπαίνεις. Δεν μπαίνεις. Δεν μπαίνεις. Ενθαρρύνουν, λέει, τους πολίτες τους να κάνουν περισσότερο σεξ για να σωθούν και δίνουν επιδόματα, θεσπίζουν εθνικές μέρες σύλληψης, όχι αντισύλληψης. Πάει αλλού το άρθρο. Ναι. Για πάμε, και κάνουν καμπάνιες, άλλες φορές περισσότερο και άλλες φορές λιγότερο επιτυχημένες. Λέει και αυτό, σχολιάζει. Το Hong Kong, λέει, είναι μια περιοχή που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υπογεννητικότητος. Σοπάρε το Hong Kong. Ναι. Εντάξει, να μου πεις η Κίνα, δεν το αντιμετωπίζει. Άλλο το Hong Kong. Κίνα, ναι, άλλο ναι, ναι. Hong Kong. Εντάξει, ναι. Το ποσοστό γεννήσεων διαμορφώνεται σε 1,8 παιδιά αναγυναίκα. Το 2013 η χώρα προχώρησε στην ενθάρρυνση των γεννήσεων με επιδόματα και άλλες οικονομικές διευκολύνσεις, χωρίς όμως αποτελέσματα όπως δείχνουν τα στοιχεία. Ίσως να στείλουμε εδώ μετανάστες γεννητικούς. Γιατί δεν μας στέλνουν αυτοί οι κονδύλια. Να γεννάμε εδώ. Να γεννάμε εδώ, τα στέλνουμε εκεί τα παιδιά. Ρε, ναι. 2-3 χρόνια. Εντάξει. Κατάμε και εδώ, δεν είναι. Κατά εκεί δεν δουλεύουν. Κάτι τα 7 του φτιάχνουν παπούτσια. Ναι, ναι, ναι. Το Hong Kong δεν ξέρω αν ποια είναι. Το Hong Kong, ναι, σίγουρα ναι. σε καμία περίπτωση. Αλλά σε άλλες χώρες. Το Hong Kong πιο πολιτισμό. Πιο πολιτισμό. Ναι. Σοβαρά προβλήματα υπογεννητικότητας όμως αντιμετωπίζει και η Ιταλία, η γειτονική Ιταλία, δεν γεννάει.
όπου ο δείκτης διαμορφώνεται στο 1,43 παιδιά ανά γυναίκα, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Σοβαρή έρευνα είναι σοβαρή, αυτή. Ναι. Σε μια προσπάθεια. Καρδιά μου με πιάσε. Ναι, να ενθαρρύνει τα ζευγάρια να κάνουν παιδιά. Η ιταλική κυβέρνηση έκανε μια καμπάνια με σύνθημα: η ομορφιά δεν έχει ηλικία, η γονιμότητα έχει. Τώρα πολύ άγχος αυτό. Καλά, ναι. Και Ιταλή πιο ποιητικό λαό. Ναι, αλλά γονιμότητα δεν μου σε βάζει εδώ τώρα. Ναι. Αυτό έχει παράπλευρες. Σοβαρή έρευνα, όχι, όχι. Είναι σοβαρή, σε βάζει. Ας πούμε μια γυναίκα μπορεί να είναι στα 30 και να χωθεί με την καμπάνια αυτή. Και τι να κάνει, και το άγχος μπορεί να φέρει, ας πούμε, μη σύλληψη. Γιατί όλα επηρεάζουν, όλα τα προβλήματα. Μήπως οι κρατιστές, ας πούμε. Τους αλλάξουμε έρευνα. Να τους σκεφτούν κάπως διαφορετικά. Αλλά λέει και στη Δανία ο δείκτης διαμορφώνεται σε 1,73 παιδιά ανά γυναίκα. Ποσοστό αρκετά χαμηλό, το οποίο και έχει αναλάβει να ανεβάσει. Εμάς μας αρέσει τα παράπλευρα. Ναι. Μία ταξιδιωτική εταιρεία, η οποία παρέχει για 3 έτη ό,τι μπορεί να χρειαστεί ένα παιδί, του οποίου η σύλληψη έγινε σε ταξίδι που κλείστηκε. Μέσα στην εντάξει. Και πώς θα το αποδείξεις αυτό. Πώς θα το αποδείξεις. Μάλλον με τους μήνες εκεί, με το ναι, χρονολόγιο. Ναι, ναι. Άρα τι κάνουμε δηλαδή. Αυθαίρετο είναι αυτό τελείως. Όχι, ρε, κλείνουμε με τη συγκεκριμένη. Άρα μας την πονηρή σου λέει, θα κλείσεις. Και θα πήγαινε, έρχεσαι γιατί, πήγαινε, αλλά... Ναι, πόσες πιθανότητες είναι να τεκνοποιήσεις μέσα σε αυτό. Τα ποσοστά θα είναι χαμηλά, οπότε εντάξει. Αλλά είναι καλό κίνητρο. Η Δανία 1,8-1,7 κάτι. Εντάξει, δεν είναι και λίγο για Δανία. Στη Ρωσία λέει πάλι, όταν το πρόβλημα φούντωσε το 2007, αποφάσισε να θεσπίσουν Εθνική ημέρα σύλληψης. Η 12η Σεπτεμβρίου, μία ημέρα πριν τα γενέθλιά μου που, όχι, που γεννήθηκα εγώ. Ναι. Ως ίσως. Που συνελήφθη. Συνελήφθη, ναι. Μάλιστα, 12η Σεπτεμβρίου είναι και αργία. Καλό αυτό. Στην Ελλάδα πόσο είναι, λέει. Δεν μας λέει εδώ, άρα εδώ μα καλά τα πάμε. Τι μας κρύβουν. Τι μας κρύβουν, γιατί δεν λέτε για την Ελλάδα, αλλά αργία. Κοιτάξτε, ό,τι έχει αργία, εμείς το υιοθετούμε. Γιατί. Ωραίο αυτό. Κάντε, πάρτε μια αργία για να πάτε σπίτι να κάνετε, ξέρω εγώ. Και στην Ελλάδα θα έχουμε καλό θέμα. Δεν πρέπει να κάνουμε πάντα μια αργία. Πάντα είχαμε, νομίζω. Πάντα είχαμε. Δεν πρέπει να κάνουμε μια αργία για να πηγαίνει ο κόσμος να καταλαβαίνετε τι. Και όσες γυναίκες λέει γεννιούν 9 μήνες μετά, παίρνουν δώρα ένα ψυγείο. Τι είναι αυτό τώρα, φίλε. Ρώσιο. Παροχές. Παροχές. Στην Ιαπωνία λέει πάλι έφτιαξαν ένα ρομπότ το οποίο δίνει στους μελλοντικούς γονείς μία αίσθηση του πώς θα είναι η μητρότητα και η πατρότητα αντίστοιχα. Νομίζω ότι στην Ιαπωνία πάντα φτιάχνουν ένα ρομπότ για κάτι. Πάντα, ναι, για οποιοδήποτε θέμα θα φτιάξουν ένα ρομπότ. Παλιά να κάνει καφέ, φτιάξει ένα ρομπότ. Ναι, παλιά λέγαμε εδώ ότι αν θες να κάνεις παιδί, πάρε ένα σκύλο. Για να δεις πώς είναι. Αλλά στην Ιαπωνία το πάνε κατευθείαν στο ρομπότ. Στο ρομπότ. Και άμα καλομάθεις με το ρομπότ, δηλαδή ρομπότ φέρε, κάνε ένα καφέ. Ρομπότ κάνει ένα παιδί. Τα παλιά τα χρόνια όμως τα παιδιά θυμάστε και εδώ είχαμε. Μαστιζόμασταν από την παιδική εργασία. Δεν σε στέλνανε να πάει να πάρει τσιγάρα. Τι φιάλτσα αυτό. Εγώ ήμουν και το μικρό παιδί τη οικογένεια. Και εσύ. Ναι, ναι, και εγώ. Ο μικρό μια ζωή. Και πάντα εγώ πήγαινα. Άντε, πολύ και... παράπονο το άλλο, ναι, άλλο οικογένεια και ο θείο να σε στείλει. Που σε στέλνανε από τη γειτονιά άσχετη. Έλα εδώ. Σε βλέπανε σε σκάλα. Ήξερε κάποιοι συγκεκριμένοι ότι θα σε χώσουν. Ναι. Ψιλοστρατό. Γνωστοί χώστε τη γειτονιά. Ψιλοστρατό και έτσι σε βλέπανε εκεί να μην κάνει καμιά δουλειά. Εντάξει, εγώ αυτό δεν το είχα πολύ αλήθεια. Είναι γιατί πάτησα πόδι. Με κάποια φάση δηλαδή, και μετά. Τι είπε, ότι. Δεν πάω. Δεν πάω. Εντάξει, άρχισα να το πω. Γιατί τότε δεν πάω. Δεν ναι, ναι. Υπήρχαν γνωστοί και ήταν λίγο σαν το στρατό με την έννοια ότι. Τότε καπνίζαν και όλοι στη γειτονιά. Όλοι καπνίζαν και δεν είναι όπως τώρα που τα κόψανε. Χρυσά χρόνια και εφημερίδες, όλοι πάνε πάρε 2 και 3 την ημέρα. Μια νίκη. Για τους παλιούς Πασόκους. Του Κοσκοτά και αυτά. Αλλά τι γινόταν, πόσο στρατό, άμα σε βλέπε κάποιο να μην κάνει τίποτα, κατευθείαν σε έχουνε να κάνει. Έτσι και στη γειτονιά, άμα δεν σε βλέπανε δευτερόλεπτα. Να έχει κανένα χαρτί, ναι, ναι. Να παίζει, να κοιτούσε κανένα μπαλκόνι, την πάτησε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Κύριε Μπάμπη, εμείς πρέπει να είμαστε πιο κάτω από την Ιταλία. Έχουμε πολλή υπογεννητικότητα. Εγώ αυτό λέω, Λευτέρη μου. Πιο λένε, κάτω θα είμαστε. Δεν τα λένε οι έρευνες όμως. Δεν λένε τίποτα. Ένα 30 πρέπει να είμαστε εμείς. Τι ένα 40. Φαβορή. Αλλά τα ένα 30 συνήθως δεν βγαίνουνε. Σπάνε. Σπάνε. Πέρα, τι να πει. Δεν τα λένε. Δεν τα λέτε και δεν τα γράφουνε. Ναι, δεν τα λέει όμως η έρευνα εδώ. Τι να σε κάνω εγώ. Κύριε Μπάμπη, πρέπει και εδώ η Ελλάδα, το κράτος να μεριμνήσει για το θέμα. Να δώσει ψυγεία στο λαό για να έχουμε κίνητρο, κάτι, παροχές. Έτσι, πρέπει να δοθούν κίνητρα, παροχές. Έτσι, να σε καλά, φιλιά, τσάω. Η Σιγκαπούρη πάλι έχει το μικρότερο δείκτη στον κόσμο με 0,81 παιδιά ανά γυναίκα. Και δαπανά 1,6 δισεκατομμύρια λίρες το χρόνο. Βάλτε τα ρεσεύρα. Περίπου το ίδιο είναι πλέον και η λίρα. Έχει φτάσει. Αγγλία. Ναι, ναι. Σε χρόνο. Όπω έξι ναι, 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 ναι. 1,6 δισεκατομμύρια λίρες το χρόνο σε προγράμματα που ενθαρρύνουν ζευγάρια να κάνουν σεξ. Ρε, με αυτό το θέμα που ξέρω κράτη. Με θλίβει λίγο. Δεν ξέρω, η υπογεννητικότητα πάντα με συγκινούσε. Ναι. Αυτό και ο συγκεντρωτισμό στην Αθήνα. Αυτά τα δύο ήταν. Αυτά τα δύο προβλήματα. Ναι, από μικρό. Όχι, εμένα δεν είσαι αντίθετο γιατί όσο έχουμε λιγότερου ανταγωνιστέ.
διαφημιστές. Έχει ρε, εντάξει, δεν έχει δουλειές ρε πουθενά. Εσύ στη Θεσσαλονίκη, εγώ είμαι αυτό, άμα γεννιούνται λιγότερα παιδιά. Εντάξει. Κατάλαβες, μειώνουμε την ανεργία ίσα ίσα. Ακούω τώρα λογική, να γεννήσουμε παιδιά για να δουλεύουν, να μην πληρώνουν τα ταμεία. Τε, μία ή άλλη είναι. Όχι, μην κάνετε παιδιά. Τέλος, ε. Γιατί πειράζετε και αυτούς τους άλλους. Ναι, που δεν κάνουν. Εντάξει, μην κάνετε παιδιά. Εντάξει, εγώ. Κάνεις. Κάνω και. Κάνω και δεν κάνω. Μ' αρέσει να γίνονται παιδιά. Αυτά καλό είναι να γίνονται. Καλό είναι να γίνονται. Επίσης λέει περιόρισαν τα διαμερίσματα με μια κρεβατοκάμαρα σε μια προσπάθεια να βελτιώσουν την κατάσταση. Δεν κάνουν δηλαδή δύο δωμάτια. Άκου τώρα. Ναι, για να κοιμούνται μαζί. Να κοιμούνται μαζί. Μπορεί να μην βάζουν τηλεοράσεις μέσα στα τέτοια. Ναι. Περιόριζα το Facebook για να ξέρεις. Αυτό είναι, αυτό είναι. Τέλος, η Νότια Κορέα προωθεί την ιδέα της οικογένειας με κάθε τρόπο, από όπου και αν προέρχεται. Ξέρεις, από τη χρηματοδότηση. Πατρίς της Χιάν, Νότια Κορέα. Έτσι, από τη χρηματοδότηση οικογενειών που έχουν πάνω από ένα παιδί, ως τη θέσπιση ημέρας οικογένειας κάθε Τετάρτη από τις 7 και μετά. Κάθε Τετάρτη? Κάθε Τετάρτη από τις 7 και μετά. Σαν εκπομπή είναι αυτό. Ναι, με βραδιά Champions League και τέτοια. Ωραία είναι. Πριν το Champions League, πίτσες και οικογένεια. Οικογένεια και Champions League. Έτσι μάθαμε από παιδιά. Έτσι, καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Batman. Καλημέρα, καλημέρα. Κάνε μου μια χάρη. Παρακαλώ. Τι φλασιά τον ήρθε το Ζαγοραίο και έκανε αυτό το Dotan Press. Το Dotan Press. Μπορούμε να το μάθουμε. Τι, πώς να το μάθουμε, έλα μου ντε. Πώς το έγραψε το κράτος. Εσένα τι φλασιά σου ήρθε με το Dotan Press. Και κάθε μέρα δεν μπορείς χωρίς αυτό. Δεν θέλω το Orient Express του Ζάμισελ Θέλ, το Dotan Press. Ναι, εσένα πώς σου ήρθε αυτό και κάθε μέρα το ακούς. Τώρα ψάχνω να το βρω, θα κατέβω πάλι στη Βέρεια, μπας και το δώσει κανένα βινήλιο, γιατί εδώ πάνω δεν έχω μουσική. Δεν έχεις μουσική, μάλιστα, μάλιστα. Εγώ νόμιζα θα κατέβεις στη Βέρεια να βρεις τον Dotan Press από... Να το βρω είτε σε βινήλιο είτε σε CD. Έτσι. DVD, πώς το λένε. Θα ψάξουμε κι εμείς, θα ψάξουμε κι εμείς. Είναι παλιό, είναι παλιό παραδοσιακό το Dotan Press και είναι αρβανίτικο, ναι. Τραγούδι. Σοβαρά. Ναι. Πώς το είπες? Είναι αρβανίτικο. Θα σου ναι. Κόψω τις κοτσίδες. Αυτό σημαίνει το Dotan Press. Ναι. Μάλιστα. Οι Αρβανοί λένε αλλιώτικα. Τενόεις με βδέκι, θα σε ξυρίσω με τσεκούρι. Α, μάλιστα. Ωραία. Άλλο και αυτό. Και εκείνο υπάρχει σε τραγούδι. Αλλά εγώ θέλω το Dotan Press να μου μάθει. Εντάξει. Να το, αυτό. Παραπάνω δεν γίνεται. Το έχουμε, έγινε, το έχουμε εννοείται. Ρε, έγινε τσάο, εννοείται. Το ακούμε. Ωραία ιστορία αυτή. Ναι, το ακούμε κάθε μέρα, ρε παιδί μου, το Dotan Press. Εδώ έχει γίνει ο ύμνος της εκπομπής. Να ακούω. Αρβανίτικο εδώ. Αρβανίτικα τραγουδάει. Αρβανίτικα τραγουδάει εδώ. Τι μας καταντήσανε. Θα σου κόψω, λέει τις κοτσίδες. Ναι, ναι, το ξέρω. Να ξέρουμε αυτά. Κατάλαβα ποιο είναι. Κατάλαβα ποιο είναι. Ναι, ναι, όντως, δεν ξέρω εκεί. Τα πρέσκοτσίδεται, και ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Βέρεια το αγαπάει. Έχει πάθει ψυχούς, αιμονή. Κανονικότατα. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να χαλάσουμε το χατήρι κανενός. Από αυτό στο γιατί χανόμαστε εδώ, αλλά δεν μας δίνουν κίνητρα με 5 η ώρα το πρωί, ας πούμε, που ξυπνάμε. Πού να σου κάνουν μια εθνική ημέρα, να μην ξυπνάμε τόσο πρωί, να ξέρεις. Να... Γιατί το πρωί είναι τα καλά. Να χουχουλιάζει στο σπίτι αυτό. Το πρωί είναι καλά, αν κάθεσαι σπίτι, ρε Μπάτμαν. Όχι να ξυπνάμε τις 5 να κάνουμε εκπομπή. Εντάξει, τα λέμε όλα. Ναι, άμα φύγει το πρωί και τέτοια και πα στη δουλειά, πού? Να αφήνει ένα περιθώριο, να κάνει με τη σύντροφό σου αυτό και μετά να πα στη δουλειά. Και να ξαναχαμόγελο και τέτοια, να το δείχνει. Πολύ γρήγορη ρυθμή, πρέπει να του χαμηλώσουμε. Πρέπει να χαμηλώσουμε. Χαμηλά την πάμε μπάλα. Πολύ γρήγορα. Ρε. Πέσουμε πολύ γρήγορα. Έχει πάει και το ποδόσφαιρο σε αυτό, ξέρεις. Ναι, γενικότερα όλη τη ζωή πρέπει να πάει ένα slow motion λίγο. Για να κάνουμε... Όταν είναι το ποδόσφαιρο πιο αργό, ναι. Πιο πολύ το απολάμβανες με τρίπλες. Εννοείται. Κοίταξε τώρα, μπορεί κάποιος να σου πει ότι η σημασία δεν παίζει. Ο χρόνος παίζει, ναι. Ρε παιδί μου, κάτι άλλο. Δεν έχουμε και καμιά φίλη να μας το επιβεβαιώσει, ναι, αυτό. Δεν έχουμε, δεν έχουμε. Αυτά από μόνοι μας, ό,τι και να λέμε, εμείς νομίζουμε ότι και καλά. Τι πάντσο. Ο καλύτερος που ποτέ και αυτά. Επειδή μας λένε ψέματα, τι να κάνουμε και εμείς. Τα πιστεύουμε. Τότε πρέσβη. Μετά, όταν αυτά, θα σου κόψω τις κοτσίδες. Έτσι πηγαίνει το θέμα. Τι να κάνουμε, κυρίες και κύριοι. Σε αυτές τις χώρες, λοιπόν, ίσα-ίσα τώρα, αυτό που παράγουμε σαν συμπέρασμα από το ρεπορτάζ είναι, ναι, ότι σε αυτές τις χώρες μπορούμε να πάμε και να τις ενισχύσουμε. Με αυτό έχουμε να δώσουμε. Τι έχουμε να δώσουμε. Σαν έθνος. Σαν έθνος, λες τώρα. Σαν λαός, ναι, τι έχουμε να δώσουμε. Με χρόνια δεν λένε οι Έλληνες ερωτικοί αυτό. Εντάξει, δεν ισχύει ποτέ. Μόνοι μας το βγάλαμε. Επειδή είχαμε τουρισμό το καλοκαίρι. Όλα μόνοι μας δεν τα βγάλαμε σε αυτή τη ζωή. Εντάξει, οκ, ρε παιδί μου. Χρειάζεται επιβεβαίωση από κάποιον άλλον. Η έρευνα όμως δεν μιλάει για παιδιά, δεν μιλάει για σεξ. Οπότε έχει ευθύνες αυτό το Batman. Ναι. Δηλαδή να είμαστε σωστοί.
Εντάξει, λίγο πολύ όμως δεν είναι μια τάση. Λες ότι κάνουν τόσο πολύ, αλλά δεν κάνουν σχέσεις, δεν έχουν μονιμότητα, δεν έχουν αυτό. Αυτό νομίζω. Λες, μας παγίδευσε η έρευνα. Ναι, τότε. Είναι έρευνα παγίδα, είναι σοβαρή. Εμείς αρχίσαμε για. Είναι clickbait. Αρχίσαμε για σεξ, χαχά, χουχού και τώρα εδώ μπλέξαμε με δύο παιδιά, α πούμε. Είμαστε γάλατα. Δικηγόροι θα μπουν. Τι πάνε, σκεφτόμαστε πώ θα αγοράσουμε. Έχουν έρθει όλα αυτά. Άγχο, ναι, αγχώθηκα. Τι γίνεται, πού θα το γράψουμε το παιδί. Θα το πάρουν στον υπηαγωγείο. Καλημέρα στη γραμμή. Κύριε Μπάμπη, παρακαλούμε. Μιας και μιλάτε για baby boom, ναι. Μπορείς να βάλεις το boom boom και αν σ' αρέσει boom boom. Α, μάλιστα, θα το βάλουμε αυτό και θα το παίξουμε. Μας αρέσει κιόλας. Και μας αρέσει. 15, 15, Λευτέρη θα είσαι 15 του Δεκέμβρη στο Ήλιον Plus. Παστίτσιο θα φέρω. Έτσι, παστίτσιο. Φέρε περισσότερα κομμάτια γιατί ο κόσμος. Παραπάνω κομμάτια για να φας και εσύ, Μπάμπη. Να φάω κι εγώ γιατί να τρώει μπάντα και του τραγουδιστού να μην δίνει. Έτσι. Έτσι έγινε. Γεια σου Λευτέρη, γεια σου Λευτέρη. Μπούμ. 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 Το βάλουμε έτσι, θα πάμε. Έτσι, εδώ υπάρχει. Βέβαια, όλο αυτό μπορεί να γίνει και συνδυαστικά, κυρίες και κύριοι, διότι υπάρχει μια άλλη έρευνα. Γιατί εδώ τώρα κάνουμε συνδυαστικές έρευνες, ας πούμε, για να τα δέσουμε όλα αυτά. Να περάσουμε λίγο σε κάποιο. Είναι σαν τα θέματα της ιστορίας που βγαίνανε και λέγανε τότε παλιά. Συνδυαστικό. Συνδυαστικό θέμα. Για καλά διαβασμένους. Για καλά διαβασμένους. Ήθελε ευρωπαϊκό διαφωτισμό σε συνάρτηση με ελληνικό. Μου άρεσαν αυτά. Ναι, εντάξει, αλλά. Ήταν συνδυαστικά. Ναι. Ήταν στην κρίση του μαθητού. Ναι. Οπότε δεν. Δεν ήμασταν ποτέ παπαγάλοι εμείς. Ναι. Φωνικά παπαγαλάκια. Δεν ήμασταν ποτέ. Γι' αυτό και εμείς βάζουμε συνδυαστικά θέματα, συνδυαστικές έρευνες. Διότι άλλη μια λέει, ποιες είναι, λέει, πιο ενεργές. Ενεργές ή σεξουαλικές. Ενεργές σεξουαλικά, έτσι. Λέει, ποιες είναι οι πιο σεξουαλικές γυναίκες του κόσμου. Άρα φαντάζομαι ότι και να είσαι. Κολομβία. Ναι, λες εσύ τώρα. Τι στάνταρ. Στάνταρ από εκεί, από πού βγαίνει αυτό το συμπέρασμα δηλαδή. Από φίλους μου που έχουν ταξιδέψει. Έτσι, εκεί που έχω ταξιδέψει εγώ. Ναι, και ξέρουν, ας πούμε, τι. Ναι, Κολομβία. Εντάξει, τι? Πολύ χαρούμενος λαός. Και τι σημαίνει αυτό, ότι είναι χαρούμενος. Ο χαρούμενος κάνει και σεξ. Κάνει στην Κολομβία. Μπορεί να φανταστούμε. Παρόλη πολλούς... τη φτώχεια του. Ναι, ναι, μπορεί να φανταστούμε πολλούς λόγους στην Κολομβία. Εντάξει, όχι μόνο. Όχι μόνο, εντάξει. Όχι μόνο. Από τη φυτολογία, βοτανολογία, ας πούμε, της κόκας. Αλλά γενικότερα είναι χαρούμενος λαός. Το είπα, εντάξει. Θέλουμε, ναι, αλλά από το ότι οι Κολομβιάνες νομίζω είναι οι πιο ωραίες γυναίκες στον κόσμο. Έτσι μου λέει και η πηγή μου. Όχι μόνο αυτό, εγώ θα σου πω, ξέρεις, που το έχω ερμηνεύσει κιόλας. Δεν μιλάμε για τις διάδες. Ναι, ναι, είναι... Κάνε Κολομβιάνο, παίχτη θα πεις τώρα. Όχι, όχι, είναι οι Πολυνίκες των Καλυστίων. Ψάξει ιστορία καλλιστείων. Α, εσύ μιλάς βάζεις τροπέων. Πόσα έχεις, ρε. Πόσα έχεις τροπέα. Ναι. Ψάξε εδώ ιστορία καλλιστείων και θα δεις Miss Universe και όλα αυτά. Κολομβιανές. Ναι, να σαρώνουν τα τροπέα τόσα χρόνια. Champions League. Champions League το παίρνουν, εννοείται. Ποιες είναι, λέει, πιο σεξουαλικές γυναίκες. Εμείς δηλαδή σε αυτό το Champions League μια σκλίβα βγάλαμε ένα Euro 2004. Αυτό έχουμε. Μια σκλίβα, μια Κορίνα Τσοπέι. Κορίνα Τσοπέι δεν νομίζω να έχει βγει πρώτη. Πρώτη, αλλά είναι δύο διοργανώσεις. Είναι το Universe και το Miss Universe. Ναι, ναι, ναι. Τόσα χρόνια που δεν έχουμε καταλάβει, είναι σαν το. Σαν τη FIBA που χωριστήκανε. Ναι, πώς ήταν παλιά. Είχε Euroliga και Euro κάτι άλλο. Σουπερλίγκα. Σουπερλίγκα. Σουπερλίγκα αυτό. Εκείνες τις εποχές. Έτσι. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, πήραμε. Ποιες είναι πιο χαρούμενες, οι Κολομβιανές. Η σκλίβα το είχε πάρει. 96, ναι, εμείς κόσμος. Το είχαμε πάρει. Η οποία σκλίβα είχε βγει δεύτερη στην Ελλάδα. Ω, η Ελλάδα τρώει τα παιδιά τη. Έτσι. Νομίζω και πάει δεύτερη. Γιατί η πρώτη ήταν. Αρρώστησε και δεν πήγε. Όχι, ποδοσφαιρικά. Κάρε παιδί, για να δείτε ότι όλα έχουν ποδοσφαιρική εξήγηση. Η πρώτη πήγε σε άλλη διοργάνωση. Η Star Ελλάς, ναι, πήγε Miss Universe και η δεύτερη, η Miss Ελλάς, πήγαινε στο Miss Cosmos. Το πήρε όμως η σκλήβα, αυτό το θυμάμαι σίγουρα. Εντάξει, να κάνουμε. Εντάξει, ναι. Τη δεύτερη την τάξη διοργάνωση. Ναι. Τα λέμε και αυτά. Και ποιες είναι, λέει, πιο σεξουαλικές. Κι όμως. Μην με διαψεύσει τώρα. Η έρευνα. Θα φύγω. Η Κτρά να σε διαψεύσει. Είδες, οι φίλοι σου άλλα πράγματα. Οι φίλοι σου το είχαν πει, φίλε μου. Και δεν θα φανταστείς ίσως. Δηλαδή θα πήγαινε το μυαλό σου, πες μια άλλη χώρα. Ευρώπη, βοήθησε με λίγο. Έξω από το κόντεξ. Out of context, να πούμε και Λουξεμβούργο. Out of context, τώρα Ευρώπη, ανατολικά θα με πας. Δεν ξέρω, εσύ θα πεις. Τι να σου πω τώρα, φίλε. Βέλγιο. Κανονικά πρέπει να πεις Ελλάδα από την αρχή. Όχι. Με τίποτα. Τι πες, μπορεί να θα σκάσω. Ναι, ναι. Ποιες είναι, λέει, πιο απελευθερωμένες αυτό. Απελευθερωμένες κιόλας. Ναι, ναι. Προφανώς για να είναι πιο δραστηρίες, φαντάζομαι ότι υπάρχει μια απελευθέρωση. Ουγγαρία. Είδες που το βρήκες. Σκανδιναβία πρέπει να πας. Σκανδιναβία πρέπει να πας, φίλε μου, ψηλέ. Φιλανδί πρώτη, Λιτμάνεν. Γιάρη Λιτμάνεν, εποχές Άγιαξ ζούμε. Έτσι, ζούμε μεγάλες στιγμές. Το Ιβόνεν. Ναι, ναι, η Φιλανδία λέει
Οι γυναίκες λέει που έχουν μεγαλύτερη σεξουαλική κίνηση στην ζωή τους. Εντάξει, να σου πω κάτι, αφού έχουν λιμένα προβλήματα πέρα από πλάκα. Απλό είναι τα πράγματα. Τι θα κάνεις. Τι θα κάνεις, θα περάσει η ώρα, σαν να αφήσει αυτό. Κρύο έχει. Φιλανδία, ποδόσφαιρο τώρα έτσι και έτσι. Τίποτα δεν έχει. Στο παγωμένο Trondheim. Όχι, αυτό είναι στην Νορβηγία. Απλά μου αρέσει να το λέω πάντα. Πάντα, ναι, Σπυρόπουλος. Αλλά Φιλανδία, μπασκετικά λίγο ανεβήκανε φέτος. Ναι, που έχουν δύο παίχτες, ας πούμε, βάζουν τρίποντα. Το Κόπονεν και τον άλλο ψηλό που πήγε NBA. Στους Bulls που παίζει, καλός είναι. Είναι καλός. Ανεβαίνουν μπασκετικά, εμάς έχουν γίνει φωνέας των Ελλήνων. Καλά, ναι, τρίποντι. Μας έχουν γλεντήσει. Αλλά ποδοσφαιρικά, από ό,τι σου λέει, που να το ρίξουμε αυτό κρύο, λιμένα τα προβλήματα. Λες, λιμένα τα προβλήματα. Άρα θα κάνεις. Είναι οι Φιλανδοί με 79% βγάζει και ένα ποσοστό. Άρα το κάνει πιο, ξέρεις. Αυτοδυναμία. Αφού, κάνει ποσοστό, σου λέει ότι 79% λέει η σεξουαλική κίνηση ζωή του. Τι σημαίνει 31% δεν έχουν σεξουαλική κίνηση. Τι εννοώ. 21, ρε. Έτσι, 21 τίποτα. Πού να κάνεις, δεν ξέρω, μα μετράμε να πούμε. Οι Φιλανδέζες είναι πρώτες με 79%, οι Σουηδέζες 78% και οι Νορβηγέζες με 76%. Σκανδιναβία 1-2-3. Ναι, πήρε... παιδί μου, έχουμε πάρει pole position κανονικά, εννοείται. Αυτό το ποσοστό λέει βγαίνει από την η κίνηση που έχει σε αυτά τα Tinder, ξέρεις, και στα τέτοια. Εμείς δεν τα χρησιμοποιούμε αυτά. Ναι, πραγματικά τα χρησιμοποιούμε. Σαν Έλληνες, νομίζω τα χρησιμοποιούμε πάντα. Καθόλου. Μπάτμα. Μόνο αγόρια. Καψιμοί. Ψάχνουν πάντα. Ναι, καψιμοί. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να δεν θα βρεις γυναίκα. Κάτι φίλοι μου έχουν πει. Όχι, αλήθεια, ρε παιδί μου, δεν έχω χρησιμοποιήσει. Δεν θα ντρεπόμουν να το πω. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι. Έχω και φίλους που χρησιμοποιούμε. Εμείς δεν τα χρησιμοποιούμε. Εμείς, λες, εγώ φίλους που χρησιμοποιούμε. Επιτυχικά δεν φίλε, τι τρε. Όχι, δεν βρίσκει καμιά γυναίκα μέσα. Μόνο μαντράχαλοι είναι που πιστεύουν ότι. Ότι θα βρουν, ναι. Έχω ένα φίλο που μέσα ότι δεν βρίσκει παρέα. Απλά να πάνε για καφέ. Πάνε όντως για καφέ. Είναι σαν το Surfer Ride. Ναι, κάπως έτσι. Surfer Ride, Surfer Coffee. Καλημέρα στη γραμμούλα. Κύριε Μπάμπη. Παρακαλούμε. Η Αυστραλία έχει υψηλή κινητικότητα σε γυναίκες. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Αυστραλέζες, ξέρω εγώ, τους λέω. Δεν υιοθετούμε σε καμία περίπτωση. Άμα σε λέω τώρα. Να φέρεις τη δικιά σου έρευνα εδώ με χαρτί, με πάστα κέπ να την επικυρώσεις και να την φέρεις στην Ευρώπη. Αυστραλία! Αυστραλία. Δεν υιοθετούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να καλώς το. Καλημέρα. Μου λες, Μπάμπη, η έρευνα είναι από το φιλανδικό Κοσμοπόλιταν. Δεν ξέρω τώρα τι, αλλά και δεν έχουν Ελλάδα. Πολεμάνε την Ελλάδα μας. Για ακόμη. Βγάλε το ελληνικό Κοσμοπόλιταν, έτσι. Ναι. Έχει άλλη έρευνα. Θα δώσουν εδώ δραστηριότητες στην Ελλάδα, δηλαδή θα μας ανεβάσουν τα ποσοστά. Ναι, ρε φίλε, έχει και ερωτήσεις, αγαπημένο μου Κοσμοπόλιταν. Το αγόρι μου λέει ότι το γενετικό, πώς να το πούμε, που παράγει με βοηθάει στην ευφυΐα μου. Ναι, εντάξει, υπάρχουν, τα έχουμε πει αυτά, έχουν αναλυθεί εδώ προχθές. Τα έχεις πει, ναι, ναι, υπήρχε και μία ερώτηση στα διαδίκτυα που κάνει σήμερα το τέτοια, ότι μία δεσποινίδα ρωτούσε αν αυτό το υλικό που παράγεται, μιας και κάνει νηστεία, θεωρείται αμαρτία. Άκια, και... Το είδα και εγώ αυτό. Λες, δεν ισχύει. Αν είναι από μένα, είναι νηστεία. Εσύ που είσαι και χορτοφάγος, ας πούμε. Αφήνω το πράγμα, ναι. Χορτοφάγος, αν θεωρείται και χορτοφαγία, ας πούμε, αυτό. Αν είναι από το φίλο από τη Βέρεια, έχει αμαρτήσει κανονικά. Οπότε ξέρουμε πού να κατευθυνθούμε, να ρωτήσω και κάτι. Παρακαλούμε. Μήπως ξέρει εκεί ο φίλος ο Χρήστος που είναι από το Κοσμάτι. Ναι. Πες μου αυτό, μα. Ποιο είναι το μήκος του γυναικείου κόλπου? Γιατί στο Κοσμάτι πρέπει να το ξέρουμε, δηλαδή. Γιατί, αυτό τώρα πώς προκύπτει. Εσείς που τα ξέρετε όλα, ίσως εννοείς στο Κοσμάτι. Ναι, για πες μου ποιο είναι το μήκος. Συμμετέχεις και εσύ, Μπάμπη, στην ερώτηση. Δεν ξέρω. Φυσικά και δεν ξέρω. Εννοείται ότι δεν ξέρω. Ούτε καν κατά προσέγγιση. Μήκος. Αυτό διάμετρος δεν είναι. Ο Θωμάς, κάτι θα μας πει ο Θωμάς. Για πες μας, ναι. Γιατί τώρα μας βγήκε. Όχι, θέλω να. Α, να μάθεις. Να μάθεις. Θα μας πει ο Λευτέρης που ξέρει. Τα ξέρει όλα. Ο επόμενος. Ο επόμενος. Τον επόμενο. Έγινε, σε φιλούμε. Τσαο, τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, καλημέρα τα παιδιά. Καλώς το να, καλώς το να. Θωμάς Κατερίνη. Έλα, από Θωμάς σε Θωμά. Έτσι. Πάμε, είδες, έτσι. Τι κάνουμε. Μπάμπη. Παρακαλώ. Το Λευτέρη το διάβασε στο μυαλό και τον είπε, δεν γίνεται η Αυστραλία, ρε. Δεν είναι, τώρα ποια Αυστραλία τώρα, μην λέμε. Ποια Αυστραλία, από τότε που είπε η Βασιλιάδο, εγώ θα πάω Αυστραλία, τελείωσε. Εγώ θα πάω Αυστραλία, τελείωσε. Τελείωσε, βέβαια. Πού, είχαν μάλλον έλλειψη. Τι έλεγε η Βασιλιάδο, εγώ θα πάω στο Αυστραλία. Στην Αυστραλία, στην Αυστραλία.
Οι έρευνες εδώ αποδεικνύουν άλλα πράγματα. Μας λέει για Σκανδιναβία και τα έχει πει και ο Πανούσης πάλι. Γερμανίδες τουρίστες. Όχι, δεν είναι Σκανδιναβία. Όχι, όχι. Δείχνεται αυτό. Είναι πραγματικά η Σκανδιναβία δεν παίζεται. Ναι, έτσι. Συμφωνώ κι εγώ. Δεν παίζεται γιατί έχω φίλους στη Ρόδο που έχουν έρθει, έχουν σαλτάρει εκεί. Ναι, και ξέρω. Έχουν σαλτάρει, ναι, γιατί με αυτούς συναναστρέφονται. Άρα δεν ισχύει όμως και η θεωρία του Χρήστου που λέει κρύο. Δεν είναι κρύο στη Ρόδο, έχει ζέστη. Άρα παντού, παντός καιρού. Υπάρχουμε. Σούπερ μπούμα. Που πετάμε παντού. Έτσι, έτσι. Είναι ρε παιδί μου. Πάμε για διαφημίσεις. Πάμε για διαφημίσεις. Φιλιά, φιλιά, τσάβαμα. Γραμμούλα ένα λεπτό και πάμε για διαφημίσεις. Καλημέρα. Κύριε Μπάμπη. Γρήγορα, πες το. Για το μήκος. Δεν θέλουμε, άστα, δεν θέλουμε. Μπορεί να το πει. Άντε. Πες το δεύτερο για διαφημίσεις. Από 12 ως 14 εκατοστάκια. Γκούγκλαρες. Άστα αυτά τώρα. Λοιπόν, τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4, 7 και 40 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τους έσχατους που προστίθεται στην παρεούλα μας. Αλλά και αυτοί έστω και τα αρκεί που μας ακούσανε. Αρκεί που θα πούνε ότι ξυπνήσανε και αυτοί. Ζήσαμε κι εμείς. Δεν ακούς τώρα τι. Ακούω λίγο πιο ψηλά. Α, λίγο θα σας ανεβάσω τώρα, είσαι καλά. Για να δω. Soundcheck, τεστ. Με τα ζαχαροπλαστεία Μίλτο συντροφιά σε αυτή τη δεύτερη μας ώρα. Με 40 χρόνια εξαιρετική ποιότητα, άριστη εξυπηρέτηση και πολυετής τεχνογνωσία. Με 10 σύγχρονα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, με μοναδικά γευστικά είδη πατησεγού, όπως το λέω, σφολιατό είδη, παγωτά, σιροπιαστά και πολλά, αλλά πώς να μην πεινάσω όταν έχουμε τέτοιους χορηγούς. Χαίρομαι όταν με βρίσκουνε. Φαγητά, ζαχαροπλαστή κτλ. Με παίρνουν από το διαφημιστικό και μου λένε: έχουμε αύριο ένα χορηγό να τον προσέξεις. Τι είναι. Ζαχαροπλαστή, ελάστο. Φύγαμε, εντάξει, τελειώσαμε. Δικός μας είναι. Και τώρα μιλάς για ζαχαροπλαστεία. Ναι, Τσιμισκή, 82 στο κέντρο. Ωραία, το καινούριο κατάστημα εδώ. Και Δελφών Γωνία με Μαρτίου. Το παμπάλιο Δελφών είχαμε και πριν τη συζήτηση έξω για, για ένα περίπτωρο στην Μαρτίου με Μποτσά. Κάτι δικά μου. Εκεί ήταν. Ναι. Για πες. Για ζαχαροπλαστεία τώρα μπροστά στην οθόνη μου. Σκάει ο Γιώργος Παράσχος. Τι σχέση. Έχει μούρι, ρε παιδί μου, ιδιοκτήτη ζαχαροπλαστείου. Αλλά το παλιό, αυτό που λέγαμε το παλιό, χθες, με το, μπλε, τα φωτάκια τα νέων. Μπλε και ροζ φωτάκια, ναι. Άσπρη ταμπέλα. Βέβαια, ο τίτλος είναι ο Παράσχος των Απόλλων Αθηνών. Αλλά γενικά δεν είναι ευγενική φυσιογνωμία ζαχαροπλαστείου. Ζαχαροπλάστησαν ο προπονητής σου. Να λένε. Έτσι. Και πέσει τόσο γλυκιά μπάλα. Δεν με κάνει τόσο για ζαχαροπλάστηση ο Παράσχος. Όχι, ταβέρνα σε κάνει. Δεν είναι τόσο ταβέρνα. Όχι, δεν είναι ταβέρνα, λέει ο Παράσχος. Εξευγενίστηκε με τα χρόνια. Ναι, παλιός ταβερνάρης, πλέον ασούμε πατησερί. Εντάξει, το θα ψάξουμε να βρούμε. Ο μάστορας, δεν σου λέει ο πολιτής. Φτιάχνει με μακάρονα μέσα. Ξέρεις ποιος μου κάνει ζαχαροπλάστη. Ο παλιός του Απόλλων Αθηνών, ο προπονητής, ο προηγούμενος. Αυτός που έφυγε. Αυτός που βλέπαμε. Σαν το παιδί του Μπένι Χίλ ήταν αυτός. Με το μαλλί Άγγελα Μέρκελ. Ναι, και μουστάκι. Αυτός έκανε ζαχαροπλάστη. Έκανε. Αλλά πώς το λέγανε, ρε, τον ξεχάσαμε. Τον είχαμε μπερδέψει με τον Γιάννη Πετράκη. Στο λόγο επειδή σε μια ανάρτησή μας. Μοιάζει. Εντάξει. Το μουστάκι. Ο Λουτσέσκου, τι θα τον έκανες. Εντάξει, τι επάγγελμα. Θα το πω τώρα, ή θα με κόψετε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τώρα, εγώ από κάτω είμαι και δεν τα λέω. Να το πεις, ρε παιδί, εντάξει τώρα. Ρουμάνος τώρα αυτά, μικρό φτωχοδιάβολο. Βουλκανιζατέρ, καμιά ζάντα έτσι. Όχι, μωρό Λουσέσκου. Κλεμμένη. Δεν είναι για βουλκανιζατέρ, δεν έκανε ολόκληρο. Όχι, έμπορας βουλκανιζατέρ. Είναι Ρουμάνος. Ο Ρουμάνος γιατί κάνει η φάση του Ρουμάνου. Εργατιά, αλλά και μπίζνα. Βέβαια, όχι εργατιά. Προλεταριάτο. Εισαγωγέας. Εισαγωγές, εξαγωγές. Εισαγωγέας, ναι. Αλλά θα σου πω. Έχει ανταλλακτικά που τα έχει ένα άλλο. Μπα που θα πάμε στο λεπτό από εκεί. Ναι, πονηρόφατσα, ωραίο, κατάλαβες. Ναι. Θα το βγάλει το σύστημα. Έτσι, Τάκης Λεμονής. Τίποτα. Τίποτα, κανένα επάγγελμα. Yeah, μιλάει για βαριές ούτε για να κουραδίψει. Ίδρευση. ΔΕΙΑΚ. Κάτι τέτοια, ναι. Να παίρνει δείγματα νερού. Δημοτική επιχείρηση, ας πούμε, ίδρευσης, αυτό κάτι τέτοιο. Θα πηγαίνει στα σχολεία μετά, εντάξει. Δευτέρα Παρασκευή. Χιμένεθ. Χιμένεθ λόγω τα πραμέντου έτσι για αυτά, έτσι που είναι ψηλό καρναβαλάκι. Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι έντονος χαρακτήρας. Έντονος χαρακτήρας. Ταξιθέτης, ξέρω εγώ. Σε θέα να χειροκοτάνει η υπόλοιπη. Πώς ήταν αυτό στον Πολυχρονίο, να σου λέει χειροκοτήσει, χειροκοτήσει. Ταξιτζίδα τον έκανε στο Χιμένεθ. Μου κάνει. Έχω παίξει μπάλα και ξέρω. Ναι, θα σε πω εγώ και τέτοια, ας πούμε. Νευρικός πολύ ταξιτζής όμως, με την κίνηση, δεν την πάλευε. Εντάξει, πολύ είναι, ρε παιδί μου. Στο Uber θα ήταν.
υψώνει και το μεσό δάχτυλο. Είναι κατεξοχήν να έχει τα προσόντα. Τα μεσογειακά χαρακτηριστικά. Σε αυτά. Ξέρω, ποιοι άλλοι προπονητέ είναι στην πρωτοτυπία. Για του πούμε όλου, μια και το πιάσαμε. Εσύ που τα βλέπει αυτά τα φιλικά. Ουζουνίδη, Μαρίνο. Πολύ κύριο, α πούμε. Εντάξει. Τράπεζα. Τράπεζα, τραπεζικό. Τι θέλετε να δω, βεβαίω. Μάλιστα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα, τι κάνουμε. Καλά είμαστε. Λοιπόν, πιο μπροστά συζητούσατε που είναι οι πιο ωραίες γυναίκες. Όχι πιο ωραίες, που είναι πιο δραστήριες. Και πιο ωραίες είπαμε για Κολομβία, εντάξει. Κολομβία εμείς είπαμε, ναι. Έτσι έχουμε αυτό μια έφεση. Απορώ γιατί λείπει από το τραπέζι, ναι. Στην Ισπανία, δεν ξέρω γιατί. Έχω πάει στα Σαραγώσα εγώ. Και ξέρεις, ναι. Έτσι. Ναι. Έχω Ισπανίδες, δει λες, ναι. Πλάσματα, μελανούρικα. Ξέρεις γιατί όλοι στην Ισπανία έχουμε την Πενέλοπε Κρούζ στο μυαλό μας. Αυτό είναι το σήμα κατά τεθέν. Καταλαβες. Δεν έχει βγάλει μια στάρ Ισπανία. Ενώ στάρ, ξέρεις, μια Σακύρα. Του Κασίγια στη δημοσιογράφο. Ναι, την Αλίσια Ρομέρο. Να τα λέμε και αυτά. Κατά καιρούς φαίνονται κάποιες, δείχνουν κάποιες γυναίκες, βέβαια, σύντροφοι στην Ισπανία. Γυναίκες των Ισπανών ποδοσφαιριστών. Που έρχονται, ναι. Και εκεί βλέπουμε λίγο. Βλέπουμε λίγο υπάρχει στην Ισπανία. Εκεί υπάρχει. Αλλά. Ναι, λοιπόν. Σωστά λέει, να και εκεί και Σκανδιναβές. Ήρθε ο Μπέργκ. Ο Χίλια Μάγκ Μπαθνακού γυναικάρα. Έτσι συζητάμε. Λοιπόν. Και κάτι για τη χειρονομία του κειμένου. Κάτι που ήθελα να το πω τότε. Και τώρα θα το πούμε. Εδώ είχαμε εκπομπή επανάληψη εξαμήνου πριν. Κράτον τον το βλέπω μια χαιρετούρα, φίλε. Δεν ξέρω εσείς, ναι. Αλλά εγώ το βλέπω σαν χαιρετούρα. Εννοείται, εντάξει. Τι είναι, γιατί... Εγώ κολοδάχτυλο, παιδιά, συγγνώμη κιόλα. Εντάξει, μωρέ, γιατί απαγορεύεται. Γιατί, όχι, δεν απαγορεύεται, αλλά είναι ρατσισμό το μεσοδάχτυλο. Γιατί δεν κάνει χαιρετούρα όταν σηκώνει τα πέντε. Έτσι. Αλλά και την ώρα, α πούμε, τα δάχτυλά μου είναι πιασμένα με ένα τα υπόλοιπα και σηκώνω αυτό το ένα από όλα. Ο Νάβας, νομίζω, στην υπερσπαστική του γραμμή έδειχνα το σκορ 1-1. Ναι, ναι. Έχει υποθεί αυτό. Έτσι, αυτά, ναι. Παιδιά, καλημέρα. Να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα. Το λέει καλά που έρχονται, λέει, και οι Ισπανοί ποδοσφαιριστές και βλέπουμε. Μάλιστα, λίγο παλίτσα. Ναι. Έτσι, λίγο φαντεζή. Ναι. Φαντεζή ποδόσφαιρο με σύγκριση αυτό. Ποιες άλλες χώρες, γιατί είπαμε η Σκανδιναβία, αλλά συνεχίζουν οι Βόρειοι λαοί. Ακολουθεί, κοίταξε. Ακολουθεί ο Χιμένετ. Η Νορβηγία, έχουμε Ιρλανδία 75%. Πολύ βορρά. Βορρά παίζει εκεί, Πολωνία 73%, Πορτογαλία 73%. Τώρα κατεβαίνουμε λίγο. Ναι. Να μας βγάλει. Με την Πορτογαλία σε όλες τις έρευνες, ναι. Είμαστε δίπλα-δίπλα. Ναι. Σε αυτήν λείπουμε. Λείπουμε. Από την Ευρωζώνη μέχρι τον πληθωρισμό είμαστε ίδια. Ίδια. Γυναικέξιτ. Γυναικέξιτ. Το Ηνωμένο Βασίλειο 72%. Το Ηνωμένο Βασίλειο όμως εδώ τώρα είναι αυτό, βάζει και οπότε του συμφέρει. Έτσι. Στο Στίβο, να τα, ακούστε, ναι, έτσι, στο Στίβο που δεν έχουν καλό, ας πούμε, Ηνωμένο Βασίλειο. Στην μπάλα που είναι καλή, χωρίζονται. Ναι. Στο μπάσκετ πάλι παίξανε. Πάλι Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι. Στην Eurovision πάλι Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι, όχι, χωρίζονται. Όχι, να πάρετε, γιατί στην Eurovision δεν κατεβαίνουν οι Ουαλοί μόνοι του και Σκοτσέζοι, σωστό. Έτσι. Όπου του συμφέρει. Έτσι. Πού είναι ο Μάριο Ασλαμάζα να πει αυτά. Στην μπάλα τι του συμφέρει, εσύ που κατεβαίνουν. Όχι, απλά στην μπάλα γουστάρουν επειδή ξέρει ο καθένα έχει τον πατρισμό. Έχουν ρε παιδί μου, δηλαδή έχει καλή ομάδα. Η Αγγλία έχει καλή ομάδα, όχι πως παίρνει κάτι. Η Αγγλία είναι χειρότερη από τον ΠΑΟΚ. Πάει με αξιώσεις και χάνει, ναι, πάντα. Όχι, τόσα χρόνια πρωταθλητής Αυγούστου και τέτοια. Η Αγγλία, εντάξει. Πρωταθλήτρια Μαΐου. Ναι, αλλά θέλω να σου πω, επειδή μου, ότι έχουν και οι Σκοτσέζοι. Έχουν μπάλα και σου λέει, κοίτα, είμαστε ψιλοκαλοί, περνάμε, χώρια. Χώρια, εντάξει. Η Ιταλία ακολουθεί τον Ηνωμένο Βασίλειο 70%, Γερμανία 71%, Ισπανία 71%, Αυστραλία 71%, Νότια Αφρική 70%, Ελβετία 70%, ΗΠΑ 69%, Αυστρία 69%, Ολλανδία 65%, Βέλγιο 60%. Με σεξουαλικά ενεργού, ναι, 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 έτσι α πούμε για τι γυναίκε. Γαλλία 53%, Τσεχία 47%, ψάχνουμε την Ελλάδα. Η Ελλάδα που. Ουραγός. Παιδιά, δεν υπάρχει η Ελλάδα. Ναι. Δεν τη βάζουν σε έναν επίτηδε μου. Εντάξει, μπορεί να σου λέει. Οι χώρες λέει που έχουν μεγάλη σεξουαλική κίνηση. Αυτό το 79% είναι, ναι, η κίνηση. Είναι δείκτης. Και υπάρχουν, λέει, και οι χώρες που οι γυναίκες έχουν πολύ μεγάλες ορμές. Εντάξει, η Ελλάδα δεν τη βάζουν επίτηδε, νομίζω, στις έρευνες. Ναι, μας πολεμάνε, ε. Ναι, ή να μας την αφορέσουν. Μήπως δεν πληρώσαμε συνδρομή στο τέτοιο, ας πούμε, στο Netflix. Γιατί ξέρει. Έχει λήξει και δεν το πήραμε χαμπάρι. Πώς να σε βάλουν. Λήξει πρόθεσμο. Πώς να σε βάλουν, για να σε βάλουν, ας πούμε, Φερρυπίν στις ραδιοφωνικές έρευνες, ακροματικότητες, πρέπει να πληρώνεις συνδρομή στην εταιρεία που διεξάγει αυτές τις έρευνες. Αν δεν πληρώσεις συνδρομή, δεν μπαίνεις μέσα. Μπορεί να είσαι και πρώτος ακροματικότητα. Καπιταλισμό. Ναι, έτσι. Και στη συγκεκριμένη, μάλλον δεν πληρώσαμε τη συνδρομή μας. Στις ορμές. Οι Σουηδέζες είναι πάλι πρώτες, οι Νορβηγέζες δεύτερες, οι Ιταλίδες όμως πάνε τρίτη θέση, ανεβαίνουνε. Δανέζες, Πορτογάλες, Ηνωμένες Πολιτείες, πάλι οι Ελληνίδες πουθενά, ούτε στις ορμές έχουν. Δεν τις έχουν καν, ναι, ναι. Δεν ψάχνεις. Και συμπληρώνει το άρθρο. Ο μόνος λόγος που μπορώ να φανταστώ και ο αρθρογράφος σου λέει, αγανάκτησε, δεν γίνεται. Ναι, μα και όλοι αυτό θα περιμέναμε. Ότι από αυτές τις λίστες απουσιάζουν εντελώς οι Ελληνίδες, ενώ βλέπεις τις Ελβετίδες.
Όχι, λέει. Δηλαδή εκεί μα καταντήσανε. Ανακτεί το ίδιο το άρθρο. Λέει, όχι, okay, οι Ελβετίδες καλύτερες από τις Ελληνίδες. Σαν δραστηριότητα. Δεν μα πήρε καν. Η γυναίκα του Πρίγιοβιτς είναι Ελβετίδα, λέω εγώ τώρα. Ελβετίδα είναι. Ελβετός δεν είναι. Αλλά το έπεσε στην Εθνική Σερβία. Νομίζω και η Ελβετική κότα. Κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μάλλον ότι το Βικτόριο Μίλαν που έκανε την έρευνα στο γυναικείο κοινό δεν έχει καμία ιδιαίτερη απήχηση στην Ελλάδα. Μπορεί να έχετε αποκριτή. Έτσι, βέβαια. Εδώ κυρίες και κύριοι μπορούμε να χρηστούμε εμείς άμεσοι ανταποκριτές του Βικτόρια Μίλαν. Βικτόρια Μίλαν τώρα, βρε. Σε Ελλάδα. Με κατούζω τώρα. Σε παρακαλώ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Είναι δυνατόν οι Ελβετίδες να μην είναι ευχαριστημένες? Μα δεν είπαμε αυτό. Είπαμε δραστηριότητα. Δεν είπαμε ότι δεν είναι ευχαριστημένες. Ίσα ίσα. Καταρχήν είναι εκτός Ευρωζώνης. Ίσως, άτα, εδώ πολιτική ανάλυση. Έχουν σοκολάτες. Έχουν σοκολάτες. Και έχουν συγκεντρωμένο όλο το χρήμα του κόσμου στη χώρα τους. Τι να το κάνουμε μετά το από αυτό. Εντάξει, οκ, okay, έχουν τα λεφτά εκεί. Μάλιστα. Τα λεφτά δεν φαίνουν την ευτυχία, βέβαια, λέμε. Εδώ. Γιατί τις Ιταλίδες έχουν μια ψιλοεμπειρία. Σε ελληνικά νησιά. Ψιλοεμπειρία τη χαμούρεμα. Δηλαδή, τι. Ψιλοεμπειρία, πώς την εννοείς την ψιλοεμπειρία. Μου την έπεσε μια. Α, μάλιστα. Και είδες, έχουν ορμές. Είπα όχι, ο ηλίθιος. Γιατί είπες όχι. Τότε ήμουν καβάλα στο άλογο. Τι καβάλα, τι εννοείς. Μα δεν ήσουν καβάλα στο άλογο, αυτό λέμε. Όχι, γιατί δεν το έκανες Αλέξης Τσίπρας το όχι να το κάνεις ναι. Δεν το σκέφτηκα. Έναν έντιμο συμβιβασμό. Μετά την ξενέρα λίγο καλύτερα και ελαίλ ήταν αργά. Κάτσε, τι εννοείς καβάλα στο άλογο, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Ήμουν ένα αρκετά ενεργητικός τότε. Α, μάλιστα. Στερνή μου γνώση να σιγά τώρα. Έτσι. Α, τι να κάνουμε, αυτά. Έγινε, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Έλα ρε αγόρι. Έλα ρε αρρώστια. Πήρες την καλύτερη ώρα και στο καταλληλότερο θέμα. Πού είσαι? Να δοξάζουμε το Θεό, είμαστε Νεάπολη. Τι να το κάνουμε με το Θεό? Να δοξάζουμε το Θεό. Α, εντάξει, είπα και εγώ. Ναι, ναι. Δόξα το Θεό. Δόξα. Τι κάνει? Δραμηνός θα είναι. Καλά είμαστε. Ακούστε. Εσύ που είσαι χαμένος? Έχω πολύ καιρό να μιλήσουμε. Ναι. Απλά θέλω να ενημερώσω κάτι πρώτα απ' όλα. Βεβαίως, προέχει ενημέρωση. Παφούλιας ρε ψηλέ, παφούλιας είναι. Τι ποιος είναι? Δεν ακούω καλά, ναι. Παφούλιας, ναι. Ποιος είσαστε με το... Με ποιο είσαστε σήμερα? Με το ψηλό. Με το ψηλό ή με το ψηλό? Με το ψηλό. Και τα δύο. Ναι, μας έχουν πάρει στο ψηλό. Ωραία, ακούστε τώρα. Ακούμε. Έρχονται σε λίγες μέρες Χριστούγεννα, σωστά? Σε πολύ λίγες. Ενημέρωση. Πρώτον να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ναι. Να ενημερώσουμε από τις 15 μέχρι τις 20 ναι. του μήνα θα πάρουν αυτοί που δικαιούνται το μέρισμα. Α, τι. Ο Γιώργος Αυτιάς, κυρίες και κύριοι, του Λίμπερο, φίλος μας ο Παφούλιας. Θα πει σίγουρα 15 με 20 όμως. Ξέρει αυτός. Μέχρι τις 15 μέχρι τις 20 να το. Να ενημερώσουμε τον κόσμο σε αυτό. Θα πάρεις μέρισμα, Παφούλια? Εμένα μου είπαν το εγκρίσεις και 250 ευρώ μου. Εντάξει, καλά, το χαμηλότερο δυνατό βέβαια. Εντάξει, κάτι είναι όμως και αυτό. Κάτι είναι και αυτό. Και κάτι άλλο πρώτα απ' όλα. Να ενημερώσουμε. Πρώτα απ' όλα. Ναι. 24 είναι η παραμονή του Χριστουγέννου. Σωστά, ποια μέρα? Όπως σωστά πολύ. Ναι. Δεν σημερολόγιο, ποια μέρα πέφτει, βοήθα λίγο το... Κυριακή είναι. Κυριακή. Όχι, Κυριακή είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Βεβαίως θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, ναι. Ωραία, να ακούσετε τώρα οι οικογένειες αυτοί που έχουν μικρά παιδιά. Ναι. Τα κάλαντα ποτέ να μην τους αφήνουν μόνο. Μάλιστα, σωστό. Να αυτό σωστό. Σωστά, γιατί υπάρχουν αυτή την περίοδο ναι. πολλοί ληστείς γίνονται. Πολύ λαχανιασμένος σε ακούμε. Περπατάει ο άνθρωπος στην Νεάπολη. Ναι. Όχι, έτρεξε για το ρεπορτάζ. Όχι, απλά ενημερώνω. Ναι. Η Θεσσαλονίκη. Ναι. Γενικά, είναι στη Μακεδονία. Όχι, ενημερώνω κι εγώ. Ναι, για πες. Ενημερώνουμε ναι. τα παιδιά πάντα να είναι με τους γονείς τους. Μάλιστα. Και με αυτό το μήνυμα. Μόνο καλύτερα με τον πατέρα παρά με τη μητέρα. Καλύτερα λέει με τον πατέρα παρά με τη μητέρα. Η μητέρα είναι λίγο. Η μητέρα μπορεί να σου πει δεν λες καλά τα κάλαντα και τέτοια στο παιδάκι. Μπορεί να το δημιουργήσει κόμπλεξ. Βάλε ζακέτα. Ναι. Πώς θα τα πεις έτσι. Έχει και άλλα ζητήματα. Για ασφάλεια το λέω. Εγώ το λέω για ανασφάλεια. Για να είναι κάποιο πατέρα. Κάποιο πατέρα, ναι. Που μπορεί να. Μπορεί να επιτεθούν δύο άνθρωποι. Μπορεί να το καταφέρει η μάνα να τους αντιμετωπίσει. Μόνο αν ξέρει πολεμικές τέχνες τα λοιπά. Δεν ξέρεις, μπορεί. Αν και δυνατή. Ναι, αυτά. Κυριότερο. Εσύ τώρα να πάρετε άδεια ή. Ξέρω εγώ, εσύ που μιλάς με τον Θεό, μπορείς να μας βοηθήσεις. Γιατί αυτά είναι άγνωστα.
Για κάνε καμιά ανοίξη. Να μιλήσω με τον Άγιο Πέτρο. Όχι, ρε, τι με Άγιο Πέτρο. Με τον Άγιο Πέτρο. Από όλου του Αγίου αυτού βρήκε, ρε. Μια και καλή, ε. Εντάξει, δεν πειράζει. Άμα είναι να μην ξυπνάμε και αυτά καλά είναι. Πολύ με το Θεό, γιατί εντάξει, κάνουμε και εμείς αμαρτίες καμιά φορά. Μπράβο, μπράβο. Σε συγχωράνε. Και εγώ σε συγχωρώ. Έγινε, να σε καλά, παφούλια μου. Τσάω, τσάω. Να ενημερώσει. Το είπε, ακούει, ναι, να ενημερώσει. Ενημέρωση εσύ. Ενημέρωση. Μήπως να βγάλουμε καλά το security. Ενημερωτικό. Να είναι από εκεί πέρα δίπλα, α πούμε, να συνοδεύουν. Εντάξει, είναι ένα ζήτημα, δεν το πιάσουμε εδώ. Καλημέρα στην τελευταία μας γραμμούλα. Έλα, Batman. Ναι. Ο Παφούλιας ήταν αυτό. Παφούλιας, Παφούλιας. Πού χάθηκε, πού ήταν, σε κανένα μοναστήρι. Έλα μου, ντε, μας πήρε τώρα να ενημερώσει όμως. Μπαίνει το μέρισμα. Για τα κάλαντα, ναι, την άκουσα. Θα έρθει να μας τα πει εδώ τα κάλαντα, θα τον πούμε, να τον προσκαλέσουμε. Θα το δώσουμε. Ναι, φίλε, εντάξει. Όλοι λεφτά θα μαζέψουμε. Να σε καλά. Κάλε θέμα για αύριο για την έρευνα από το πρωί. Πάλι έρευνες είχαμε σήμερα. Τι, χαμός. Ναι, για έρευνες, μπράβο, είσαι ακτύπητος. Συγχαρητήρια. Γεια σου, γεια σου. Πολλούς αναβάτες λέει, μαζέψαμε εδώ ένα μήνυμα, δεν θα αποκαλύψω. Και ο φίλος μας ο Δωμάς μας λέει, παράσχος λέει με ματωμένη ποδιά άσπρη κάτω από τα... Ο Θωμάς από Κατερίνη ή ο Θωμάς από... Άλλος Θωμάς. Άλλος Θωμάς, τρίτος. Λένε, στο κρεοπολείο. Πιο πατησερή ρε παιδιά. Εντάξει, ναι, οκ ρε παιδί μου, έχει πιο brutal φάτσα, ναι. Αλλά είπα ο φτιάχτης, ο μάστορας. Έτσι, χειμένες ράφτης για μένα, το φαντάζομαι με τη μεζούρα στο λαιμό και το γυαλί χαμηλά όντως, στη μύτη. Όντως, τέλειο, ναι, ναι. Καλό, λεπτός, θωμάτι, ναι, ναι, ναι. Έτσι. Να φτιάχνει, μπράβο, χειμένες αυτό είναι. Τελευταία γραμμή, ένα λεπτό. Λοιπόν, θέλω τα δικαιώματα από το μόνο στα κάλαντα. Ναι, δηλαδή. Να το κάνω... Τα δικαιώματα να το κάνουμε ταινία. Μόνο στα κάλαντα, με παφούλια. Μία, ναι, μία ενημέρωση επίσης. Έτσι. Ναι. Ήταν αποκλειστικό αυτό, δεν νομίζω. Τα Χριστούγεννα σε 10 μέρες. Πού θα τα ακούσετε αυτά τα πράγματα. Να ενημερώσουμε. Να ενημερώσουμε, μόνο στο λόγο επειδή. Λοιπόν, και για το φίλο, επειδή δεν σχολιάζω εγώ τους άλλους. Ναι. Για το φίλο που είπε ότι οι Ισπανίδες είναι ωραίες γυναίκες. Ναι. Ας φανταστεί τον Κρέσπο και τον Κάνια στηρισμένο. Κάπως έτσι. Πού το άντε, γεια, γεια. Ναι, άμα έπεσε καλά ο Κρέσπο και ο Κάνιας, θα σου έλεγα εγώ. Άμα έβαζε 10 γκολ, ας πούμε, κεφάλιες. Και η άμυνα του Πάκου είχε 0 γκολ, καλύτερες γυναίκες τα λέγαμε. Αυτά παίζει. Επηρεάζει. Νομίζω επηρεάζει το ποιες γυναίκες. Ο Κάνιας τι εθνικότητα είναι. Ισπανός. Ισπανός είναι ο Κάνιας. Ναι, ναι, ναι. Το ποιες γυναίκες θεωρούμε πιο όμορφες, νομίζω επηρεάζει. Ναι. Από το άμα πάει καλά η ομάδα μας. Ξεκάθαρα αυτό. Εντάξει, και οι Ισπανίες είναι αυτό που λες, μωρέ. Δεν έχουμε κάποια ηθοποιό που να είναι έτσι. Σήμερα κατά τεθέν. Ναι. Αυτό να κάνει. Τέλος πάντων, εντάξει, θα βρούμε. Θα βρούμε. Λοιπόν. Εισαύριο τα σπουδαία μου, έτσι έρευνα. Να ενημερώσουμε. Ενημέρωσε τον κόσμο. Ενημερώνουμε τον κόσμο ότι το λόγο. Τι ώρα είναι. Ναι, το λόγο επειδή φτάνει προς το τέλος του. Με τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος πάντα παρέα. Με παράσχο και χωρίς παράσχο. Παράσχει τα καλύτερα γλυκά. Παράσχου, κύριε. Μόνος μου έκανα ο, δεν έκανες εσύ. Παράσχει, ναι, εντυπωσιάστηκες πριν από μένα. Λέμε και κανένα τέτοιο εύθυμο πρωί-πρωί. Τα ζωχαροπλαστεία Μίλτος επίσης καλύπτουν τις ανάγκες σας για catering, εγγένεια και γαμήλιες δεξιώσεις, παιδικά και άλλα πάρτι, business coffee και lunch break. Εμείς σας εγκαταλείπουμε, ψηλέ μου, σε ευχαριστώ για την παρουσία σου. Σας παρακαλώ. Δεν σου είπα ότι θα είναι δύσκολο το πρωινό ξύπνημα, αλλά μετά... Είναι ακόμη πιο δύσκολο. Ακόμη για πατσά. Άλλος είπαμε να το θίξουμε αυτό, αλλά για το θέμα του πατσά, ναι, θα πάρω τηλέφωνο. Θα πάρεις τηλέφωνο. Λοιπόν, ακολουθεί Κωστή Τσατσαρός μέχρι και τις 10 η ώρα, εδώ στο Λόγο Επειδή και στο Λίμπερο 107,4. Σας φιλούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Τσάου.